Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει το ΠΑΟ 24, Παρασκευή 30 Αυγούστου. Δύσκολο βράδυ, δύσκολη μέρα, δύσκολο πρωινό. Ναι, και αλλά εδώ είμαστε. Αυτός ο αποκλεισμός δεν θα ξεπεραστεί έτσι εύκολα, Σταύρο και Αγάπη. Τι γίνεται, παιδιά? Εσύ? Πολλά. Κοιμήθηκες? 5,5, 6. Κάπου εκεί. Εντάξει. Δεν είναι τα πράγματα καλά. Και δεν είναι τα πράγματα καλά γιατί, okay, αποκλεισμός, μπάλα είναι, αλλά δεν υπάρχει κάτι που θέλει να αποκλειστεί μόνος. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Εδώ τώρα συνέβησαν 95 πράγματα παράλληλα για να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ και τα 94 τα έκανε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι εικόνα αυτή. Δηλαδή, και το χειρότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι έρχονται πάντα σε αυτό το σημείο. Ναι, αλήθεια. Σε ένα σημείο το οποίο χρειαζόμαστε την συσπήρωση, χρειαζόμαστε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε θεούς και δαίμονες και η ομάδα μας προσφέρει αυτή την έξτρα πίεση. Και αυτό νομίζω δεν είναι εύκολο να διαχειριστούμε. Δηλαδή θα περάσει ένα διάστημα, παρότι προς τιμήν το κόσμος θέση ήταν εκπληκτικός. Για μένα θα μπορούσε κάλλιστα να αναθεματίσει όσο ποτέ άλλοτε. Δηλαδή αν ο κόσμος είχε δίκιο σε κάποια φάση να ρίξει το πινελίκι του, αυτή ήταν η χθεσινή. Εντάξει. Mm. Γιατί είναι ένας συνδυασμός γεγονότων που φωτογραφίζουν ότι η ομάδα δεν ήταν πνευματικά, τακτικά και τέλος πάντων αγωνιστικά, όπως θα έπρεπε να είναι και αγωνιστικά σε όλα τα επίπεδα. Mm. Εντάξει, και υπήρξαν αποδοκιμασίες, αλλά όχι ανάθεμα και όχι άναρθες καυγές και... Τέλος πάντων, αποδοκιμασίες σε σχέση με το μέγεθος του. Ναι, κάρου, ναι, ναι, μαζί σου, ναι. Σε καμία των περιπτώσεων. Εννοείται, εννοείται. Τέλος πάντων, δεν είναι τέλος πάντων. Θα πρέπει να δούμε γιατί αποκλείστηκε ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να διαβάσουμε το τι συνέβη. Εγώ, Στέλιο και Αγάπη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έλεγα από το πρώτο παιχνίδι ότι αυτό που κάναμε στο τέλος του αγώνα δεν γίνεται να το πληρώσουμε. Ναι. Ουσιαστικά εκείνο κρίνει την αναμέτρηση, τη σειρά. Εκείνο το γκολ που δέχτηκε πάω, 93, στην Πατισλάβα. Μιλάμε για ένα γκολ, δηλαδή, σεμινάριο ηλιθιότητας. Που όταν συμβαίνει αυτό, καταλαβαίνεις ότι η ομάδα πνευματικά δεν είναι καλά. Ξεκάθαρα, ναι. Και δεν είναι όλη η ομάδα, θα πω εγώ, αλλά υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αν το double μας δημιούργησε μια αίσθηση έπαρσης, τότε αξίζουμε να προσβληθούμε ανώμαλα όπως προσβληθούμε αυτή τη στιγμή. Το αξίζουμε. Αλλά κανένα παράπονο. Γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα παίρνει ό,τι αξίζει. Εκτός αν το κλέψουμε, γιατί υπάρχει αυτή η παράμετρος. Ναι. Αλλά ειδικά όταν γίνονται οι γκέλες, ειδικά όταν γίνονται οι γκέλες, ο ΠΑΟΚ πληρώνει όλα τα λάθη του. Όλα. Θα συμπληρώσω βέβαια στο κομμάτι της κριτικής απέναντι στην ομάδα και το κομμάτι της διαιτησίας που για ακόμη μια φορά χθες υπάρχει μια κομβική φάση που θα πρέπει να δημιουργήσει πλεονέκτημα στον ΠΑΟΚ και να φέρουμε στην ανατροπή του Αγκούστου. Εντάξει, και αντιθέτως δημιούργησε μειονέκτημα γιατί το πέναλτι που δεν δόθηκε προσέθεσε και τον τραυματισμό του Αγκούστου. Δεν γίνεται να καρφώθηκε μόνος του στο δοκάρι. Έλα τώρα μπροστά στα μάτια του. Δεν το γίνεται, εντάξει. Και ο επόπτης από δίπλα, μια χαρά ήταν. Εντάξει, είχε την προδιάθεση ο διαιτητής, ειδικά Σταύρο σε εκείνη τη φάση. Εδώ σταματούσε το ρυθμό, ρε. Ναι. Εκεί στο Εσίτη, στη μεσαία γραμμή περίπου. Το φάουλ που μπαίνει και ο Βαρέλα νομίζω στην εξίσωση και γίνεται μια μανούρα, κάνει 4 λεπτά για να κάνει παρατηρήσεις, να βγάλει κάρτα, να πάει την μπάλα πίσω σε ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ πίεζε με ό,τι δυνάμεις είχε. Και δεν το έκανε μια φορά, το έκανε και άλλες. Ναι, απλώς αυτή ήταν η πιο χαρακτηριστική που κράτησε 3 λεπτά τουλάχιστον καθυστερήσεις. Να μιλήσει, να βγάλει κάρτες, μπάλα πίσω, ξανά να μιλήσει, να σφυρίξει, πέρασαν 3 λεπτά. Εντάξει, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ με την UEFA είναι δεδομένο. Το γιατί δεν το ξέρουμε. Ναι.
ποιος τον στείλει, τι τον στείλει, τι τον κάνει, αλλά άμα εστιάσουμε σε αυτό, χάνουμε την ουσία. Και η ουσία είναι απλή. Εντάξει, έχουμε χάσει το μυαλό σαν ομάδα. Δεν υπάρχει μυαλό. Χάσαμε από μια ομάδα που μας έβαλε 3 γκολ με 6 τελικές στην εστία. Σύνολο. Δηλαδή, 50% στοχεία δεν έχει ο σέντερφορ που πήραμε, ο σέντερφορ που πήραμε στο μπάσκετ, 53% έχει στις βολές. Ναι. Είναι ποσοστά. Δεν είναι. Αυτό κάτι φταίει αυτό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αναλύσουμε τις ευθύνες του προπονητή, των παικτών, του οργανισμού και UEFA Παύλα Διευθυνσία και στη συγκεκριμένη σειρά μετά από αυτό που ζήσαμε με τον Άγιαξ. Καλά το θέτεις. Ναι. Στους τομείς αυτούς, ναι. Θα ξεκινήσω εγώ με τον προπονητή, Στέργιο και αγάπη και φίλοι ακροάτες. Ο Αμπέλ Φερέιρα είναι ένας προπονητής καινούριος, ψάχνει και αυτός στον δρόμο του, είναι ένα γεγονός, ψάχνει και αυτός το μοτίβο που θα δουλέψει. Το ελληνικό πρωτάθλημα και το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ διαφορετικό από το πορτογαλικό, δηλαδή θα δώσω ένα παράδειγμα. Έχοντας το παράσημο της παρουσία του στην Μπράγκα, η Μπράγκα είναι μια ομάδα που συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα που όλοι παίζουν. Δηλαδή θα παίξει Μπράγκα Πάσος Φερέιρα, και η Πάσος Φερέιρα δεν χτίσει λεωφορείο πίσω και ζει σε μάι μου να φας τη φίλη. Ναι. Θα παίξει. Θα κάνει ό,τι έκανε ο Πανετολικός στην Κυριακή τέλος πάντων. Άρα το μοτίβο που δουλεύει με την Μπράγκα ο προπονητής είναι λογικό και αποτελεσματικό και δημιούργησε ένα σύνολο πάρα πολύ εξαιρετικό που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει κάποιες προδιαγραφές πολύ καλές προπονητικά. Εδώ όμως το παιχνίδι με τη Σλόβαν, που η Σλόβαν είναι μια ομάδα από αυτές που θα συναντήσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, το επίπεδο της αυτό είναι. Εγώ θεωρώ ότι άλλες χίλιες φορές να παίξουμε με τη Σλόβαν δεν πρόκειται να αποκλειστούμε. Ναι. Εντάξει. Και 5.000 φορές δεν πρόκειται να αποκλειστούμε. Ωραία. Αλλά εδώ παρατηρήσαμε το εξής. Ωραίο είναι αυτό που μένει τριάδα πίσω και ανεβαίνει ο Γιαννούλης, μεταμορφώνεται, η ομάδα αλλάζει. 3-4-2-1 τέλος πάντων, ναι. Εδώ τώρα τρία ημίχρονα, τα δύο τα πρώτα και το πρώτο το χρησινό, κρατήσαμε τρίτο παίχτη, τον δεξί μπακ, τον Μάρτος στο πρώτο και τον Ροντρίγκο στο δεύτερο, ωραία, για έναν παίχτη, με αποτέλεσμα η δεξιά πλευρά να είναι ανενεργή εντελώς, ένας λιμνίος να είναι ανάμεσα σε δύο και τρεις παίχτες και να μην μπορεί να λειτουργήσει. Άρα με δεδομένο ότι χτύπησε ο Καντουρί και ο Πάουκ δεν μπορούσε με Σίτη και Αγκούστο να παίξει κάθετα, είχε μείνει μόνο η αριστερή πλευρά με τον Γιαννούλη να συνεχίζει να κάνει παπάδες, αλλά είναι ένας. Ωραία. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν αποφασίζει ο Φερέιρα μετά από τρία ημίχρονα ανομβρίας, εντάξει, να πάρει τον Ροντρίγκο κανονικά στη θέση του και να δώσει πλάτος στην ομάδα. Ο Πάοκ σκοράρει, ενώ τρία ημίχρονα δεν έχει βάλει γκολ, σκοράρει τρία γκολ σε ένα ημίχρονο. Άρα λοιπόν αυτό το ξεκάθαρο στατιστικό εμφανίζει, ωραία, μία εικόνα του ότι μάλλον ο Πάοκ διάβασε λάθος τα παιχνίδια με τη Σλόβαν. Γιατί νομίζω ότι ο λόγος που δεν βάζει γκολ στην Πατισλάβα είναι αυτός, ωραία, θα μπορούσε να βάλει με το πέρα του τέλκα, δεν δόθηκε, αλλά στη ροή του αγώνα ο λόγος που δεν σκοράρει είναι αυτός. Ωραία. Και συνεχίζει στην Τούμπα και το κάνει αυτός. Στην ερώτηση που του κάναμε χθες στο Πόκτιδη, μας είπε ότι ήθελε να δει και πώς είναι αυτή για να μην πάρει το ρίσκο από νωρίς. Νομίζω όμως ότι τους σεβαστήκαμε πάρα πολύ. Εντάξει, στο κομμάτι λοιπόν το τακτικό, νομίζω ότι το κομβικότερο λάθος είναι αυτό. Ο ΠΑΟΚ άργησε να παίξει όπως πρέπει απέναντι στην Σλόβαν. Το ότι το είδε και το έκανε είναι στασί. Θα μπορούσε να είναι και ένας προπονητής που δεν το είδε. Ωραία. Αλλά δεν έχει σημασία. Το πληρώσαμε τακτικά αυτή την επιλογή. Αυτή την αδυναμία να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο. Και επειδή πολλοί αντίπαλοι στην Ελλάδα θα είναι στο επίπεδο της Σλόβαν, νομίζω ότι αυτό με την τριάδα πίσω
καλό είναι να χρησιμοποιηθεί στα ντέρμπι εκεί που χρειαζόμαστε καλύτερη ισορροπία. Πάμε ατομικά. Πάμε ατομικά. Ατομικά εκεί που συζητούσαμε τον Δημήτρη στην Πενισλάδα και μαζί που συζητούσαμε το αν είναι καλό για τον ΠΑΟΚ το ότι ο top του παίκτης, ο πιο αποτελεσματικός, αυτός που πατάει καλύτερα και αυτός που δείχνει έντονη προσωπικότητα την δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Αυτό είναι καλό ή κακό? Είναι σίγουρα καλό για το παιδί. Το οποίο βγαίνει μπροστά σε μια φάση ψηλής έντασης, πίεσης και ανάγκης για απαντήσεις μες στο γήπεδο. Μπράβο στον Δημήτρη Γιαννούλη. Χθες θα βάλω και τον Λιμπιό μέσα στην εξίσωση. Ναι, μπαίνει. Ο οποίος κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που να μπήκε στο παιχνίδι. Τα λάθη που γίνονται ειδικά πίσω είναι τραγικά. Τραγικά. Με τον Πέρκα πάλι φοβικό, με τον Πίσης βαρεκτός ρυθμό και με τον Άκπομ τρεις λαλούν και δύο χορεύουνε. Η αδυναμία του ΠΑΟΚ να είναι ήρεμος πίσω με τον Πασχαλάκη, τον Βαρέλα και τον Κρέσπο είναι πρόβλημα. Ξεκάθαρο. Υπάρχουν ατομικές ευθύνες. Υπάρχει ατομική ευθύνη του Πασχαλάκη στον γκολ. Υπάρχουν ατομικές ευθύνες στις χαμένες μονομαχίες του Κρέσπο. Στο γεγονός ότι ο Βαρέλα κρατάει πολλές ζωντανές μπάλες χωρίς λόγο στα πέριξη της περιοχής. Και μεσοεπιθετικά εννοείται ότι οι τρεις που ανέφερα, ο οποίος σας βαρέσει μετά τον Άγιαξ, ο Πέρκα δεν μπορεί να βρει αποτελεσματικότητα με τίποτα, αν και στη φάση του 45 δεν έχει πάσα. Σωστά τελειώνει, για να τα λέμε όλα. Ναι. Αλλά και αυτός δεν είναι καλά και ο Άκπομ βέβαια, ο οποίος είναι πραγματικά εκτός παιχνιδιού. Πνευματικά η ομάδα λοιπόν για μένα ήταν απροετοίμαστη. Βγάζει μια έπαρση μετά τα περσινά. Βγάζει μια έπαση μετά τα περσινά και αυτό είναι λάθος. Ξεκάθαρο. Και περιμένουμε να δούμε το πότε θα συνέλθει, έχοντας βέβαια ήδη στην πλάτη της μια πολύ κακή βραδιά που κοστίζει και ψυχολογικά σε όλους. Στο τρίτο κομμάτι το έχει να κάνει με τον προγραμματισμό. Κάνουμε κουβέντα για τον προγραμματισμό μην έχοντας κάποια δεδομένα στο μυαλό μας. Όπως έλεγα τις προάλλες, εγώ θεωρώ ότι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο ΠΑΟΚ όλο το καλοκαίρι με δεδομένο το FFP, εντάξει, τη μη ύπαρξη του ερωτικού συμβολέου και τη μη ύπαρξη της ορισμένων εσόδων από την Ευρώπη, θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα την υπόθεση Αγκούστου. Δηλαδή, να μην αποκτήσει έναν παίκτη προοπτικής και να αποκτήσει έναν παίκτη έτοιμο που θα κάνει τη διαφορά στο χάφι. Αυτό το λάθος πιθανότατα το πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Το πληρώνει όχι γιατί ο Αγκούστου είναι κακός παίκτης και δεν έχει προοπτική. Μια χαρά προοπτική έχει. Έχει αρκετά καλά στοιχεία. Απλά όταν επιλέγεις την προοπτική από την άμεση λύση, πιθανότατα να βρεις μπροστά σου άμεσα την επιλογή σου αυτή. Εντοπίζεις με αρνητικό τρόπο. Μπορεί μακροπρόθεσμα ο Αγκούστο να μπει και να σου δώσει πρωτάθλημα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εντάξει. Απλά σε πρώτη φάση η επιλογή προοπτικής δεν είχε το αποτέλεσμα που θέλαμε στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το αν είναι λάθος ή σωστό αυτό που έγινε θα φανεί σε φάτος χρόνου. Γιατί μπορεί ο Αγκούστο να σου δώσει αποτέλεσμα, ένα κύπελο, να πάρει μια μεταγραφή 15 εκατομμύρια. Ουδής γνωρίζει τι θα συμβεί στο μέλλον. Αν θέλετε να μάθετε, πάρετε την ασυμπίλη να σας πει. Ναι, εντάξει, μην μιλάμε για το τώρα και ναι, το πώς φαίνεται αυτό. Και τέταρτον, πάμε στην UEFA, την αγαπημένη μας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ χτυπιέται εκεί. Εντάξει. Μετά τα όργια με τον Άγιαξ υπάρχουν δύο φάσεις πέραντι, μία σε κάθε παιχνίδι που δόθηκε. Υπάρχει μία αποβολή που τη χάνει αυτός που έπρεπε να βγει στο τάκλινο από μπροστά με τα δύο στον Πίσεσβαρ να είναι και ο σκόρερ του πρώτου γκολ χθες. Εντάξει, και υπάρχει και το πέραντι στον Αγκούστο που δεν δίνει. Μιλάμε πλέον για αλητεία, ξεκάθαρη, εντάξει, που πάω και έδωσε δικαίωμα να φανεί σε αυτή τη σειρά, αλλά δεν πάει να είναι γεγονός. Εδώ λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο να αντιλαμβανόμαστε γιατί, και κάτι που δεν ανέφερα,
υπάρχουν προπονητικά team τα οποία έχουν κάποια καλά και κάποια κακά στοιχεία. Εντάξει. Εγώ θα πω, επειδή είδα την προετοιμασία του Φερέιρα, ότι στο τακτικό κομμάτι δεν ήταν καθόλου κακός. Και δεν είναι ότι δεν έλεγχε τα παιχνίδια, το ΑΚΤΑ έλεγχε τα παιχνίδια. Απλά εντοπίζονται κάποιες αδυναμίες. Εντοπίζονται κάποιες αδυναμίες στο κομμάτι της έντασης και της φυσικής κατάστασης και εντοπίζονται κάποιες αδυναμίες σε στημένες μπάλες. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ χθες αμυντικά ήταν κακός, κάτι που έχει να κάνει με, κυρίως με τη συγκέντρωση και την ετοιμότητα των παικτών, εκεί χρεώνονται στα αμυντικά στημένα η κακή συμπεριφορά των παικτών. Στα επιθετικά στημένα ο ΠΑΟΚ κέρδισε τόσα, εγώ δεν είδα καμία κομπή να κάνει να σκρίνει τίποτα. Τίποτα όχι. Συνέχεια στο δεύτερο δοκάρι που δεν υπήρχε κανένας και το ίδιο και το ίδιο. Μιλάμε για 20 κόρνερ. Δεν είδα καμία κομπίνα. Τίποτα. Καμία. Ωραία. Εδώ λοιπόν, αν χρειαστεί, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει στο Φερέιρα και δεν τίθεται θέμα προπονητή, για να μην μπερδευόμαστε. Ωραία. Επειδή έχει επενδύσει ο ΠΑΟΚ στο Φερέιρα, καλό είναι λοιπόν να καθίσει το τραπέζι μαζί του και να συζητήσει τις αδυναμίες του team και να προσθέσει κάποια. Κάποιον που είναι καλός αστημένα, κάποιον που μπορεί να γυμνάσει καλύτερα την ομάδα. Αυτό είναι το όλο κομμάτι των όσων μας αφήνει η σειρά με τη Σλόβακη. Εντάξει, οι δικές μας ευθύνες, η αδυναμία του να αντιμετωπιστεί δίκαια ο ΠΑΟΚ και πάμε παρακάτω. Το πάμε παρακάτω μόνο εύκολο δεν είναι. Μόνο εύκολο δεν είναι και τον απλούσα τον λόγο ότι η πίστη στο πλάνο υπάρχει όταν έρχονται νίκες. Άρα καταλαβαίνω εγώ μέσα μου ότι ένας οργανισμός ο οποίος είναι υποπίεση, γιατί δεν έρχονται οι νίκες, εντάξει, εκτιμώ ότι θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να μην χαθεί η ουσία στο γκρουπ μέσα. Εντάξει, να μην υπάρχει ένταση μεταξύ των παικτών, να μην υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη στον προπονητή, να μην υπάρχει έλλειψη του προπονητή εμπιστοσύνη προς τους παίκτες του, και ο ίδιος πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Δηλαδή, αν κάποιο παιδί δεν είναι καλά πνευματικά, ας το στείλει λίγο στο Άγιο Όρος, να ηρεμήσει και να βάλει κάποιον άλλον. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Ίσα-ίσα έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το timing ευνοεί κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές. Αυτή είναι η αλήθεια. Βάλε μια οντελεία, να πάμε στο διάλειμμα και να συνεχίσουμε, ναι, να δούμε πώς μπορεί να κάνει την επόμενη μέρα ο ΠΑΟΚ καλύτερη, γιατί εγώ θα ξαναπώ, Σταύρο, στο μυαλό μου φαίνεται ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ κουβέντα και ξανά δουλειά και ξανά κουβέντα για να κρατήσει ένα γκρουπ 20 πρωτοκλασσάτων παιχτών που δικαιολογημένα ή όχι νιώθουν ότι πρέπει να παίζουν. Να είναι καλά και οι... Δεν υπάρχει πρέπει να παίζουν στέλνιο. Στο μυαλό τους λέω, Σταύρο, στον ποδοσφαιριστή. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να παίζει. Εντάξει. Θα παίζουν αυτοί που παίζουν. Ο Στόχ πιστεύει ότι πρέπει να παίζει. Ο Ζίβκοβιτς πιστεύει ότι πρέπει να παίζει. Ο Ίγκασον πιστεύει ότι πρέπει να πάρει ευκαιρίες. Όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να παίζουν. Καλώς ή κακώς. Μην ξαμπερδεύεις. Αυτοί που ανέφερες δεν έχουν παίξει λεπτό. Ναι, θέλουν να παίζουν όμως. 1,5 λεπτό έχει παίξει. Ναι. Δεν είναι το πρόβλημά μας εκεί, Στέργιο. Δεν είναι το πρόβλημά μας εκεί. Αυτοί που δεν παίζουν είναι το πρόβλημα. Πάντα αυτοί που δεν παίζουν είναι καλύτεροι αυτοί που παίζουν όταν έρχονται ήττες. Αυτή είναι μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιοι πρέπει να φάνε πάγκο. Ξεκάθαρα. Ναι, εγώ το λέω από την άποψη, Σταύρο, εγώ το λέω από την άποψη ότι δεν το διατύπωσα καλά. Μπορεί ο Φερέιρα και ο ΠΑΟΚ μέσα από μια διαδικασία ενός αγώνα τη βδομάδα να κρατήσει 22 παίκτες ευχαριστημένους και ενωμένους για δύο μεγάλους στόχους. Δεν κατάλαβα τι σημαίνει ευχαριστημένους. Ψυχολογικό δεν έχουν. Τι είμαστε, UNICEF. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν κατάλαβα. Αποφασίζει ο παίκτης, δηλαδή εγώ υπέγραψα με κάποια παίκτη να παίζει βασικό. Και το θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα, σου λέω. Μην το πας αυτό το κλασικό, πώς θα διαχειριστεί η ομάδα. Να το διαχειριστεί. Ο καθένας έχει ένα ρόλο. Εδώ μιλάμε τώρα για κάποια παιδιά τα οποία πνευματικά δεν είναι καλά. Πρέπει να κάτσουν στον πάγκο, λίγο να συνέλθουν. Και αν φέρουν καμιά πρόταση 10-15 εκατομμύρια που λένε, ας πάνε στην ευχή της Παναγιάς.
Την περιμένουμε. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε λοιπόν. Στο δική μας. Μαζί μας το Regency Casino, όπου σιγά σιγά φαντάζομαι ετοιμάζονται οι άνθρωποι του Regency για τα επόμενα event. Μας περιμένει και μια εξίσου πολύ δυνατή χρονιά στο Θέατρο Βιργίνα, όπως και πέρσι. Θα υπάρξουν και άλλα καλοκαιρινά event. Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα να πάτε στο Regency. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος ηλικίας σας για να μπείτε στο Regency. Δοκιμάζετε λίγο πολύ την τύχη σας. Υπάρχουν τα εστιατόρια, υπάρχουν τα μπαρ, γενικότερα ένα ολοκληρωμένο πακέτο διασκέδασης. Μαζί μας και η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Εκατοντάδες στοιχήματα ανά αγώνα, όλα τα διαθέσιμα αθλητικά γεγονότα. Όλες οι live επιλογές cash out, γρήγορη αποπληρωμή των κερδών σας. Παίζετε με ασφάλεια, με ταχύτητα. Γενικότερα σας τα προσφέρει όλα η Στίχημαν. Χωρίς κανένα ρίσκο, φυσικά υπάρχει και το online καζίνο της Στίχημαν. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων σε πολύ καλές τιμές. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς θα σας τα φτιάξουν όλα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο, στο Φίνικα. Τα νέα γραφεία της Αναδομό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάρο στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Καταθέτουμε τις πρώτες σκέψεις και αναλύσεις για την εποχή μετά τον αποκλεισμό από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Το ότι η επόμενη μέρα είναι δύσκολη, το καταλαβαίνετε όλοι. Να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ Σταύρο και τι επιλογές έχει να κάνει από εδώ και πέρα. Κοίτα, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ για το κομμάτι το... πώς το λένε? Το από εδώ και πέρα. Όσο τι συνέβη... Χθες το βράδυ. Να. Ο Ιβάν νομίζω ότι είναι πειράφος με τους παίκτες και δικαιολογημένα. Ναι. Σκέψου Στέλιο, εσύ που είσαι και άπλα. Δηλαδή και να μου πεις, Σταύρο, εκείνα τα 8 εκατομμύρια σου τα χάσα. Σκέψου αυτό μόνο. Και να είσαι απέναντί του, έτσι. Ναι. Ναι, να μην μου το πει τηλεφωνικά, να μου το πει τέταρτα. Ναι. Ή μάλλον για την ακρίβεια, να δω εγώ ότι τα χάσες. Ναι. Ο Ιβάν είναι πύραυλος με τους παίχτες. Βγάζει από το κάδρο τον προπονητή και το κάνει σωστά. Βέβαια. Ξέχωρα τι λέμε. Ξέχωρα ότι και εμείς έχουμε εντοπίσει κάποια λάθη τον προπονητή. Αλλά βγάζει από το κάδρο τον προπονητή, γιατί ουσιαστικά έχει επενδύσει σε αυτό. Και τα καλά ψέματα, για να περάσει στη Σλόβαν τώρα δεν χρειάζεται να κάνει παπάδες ο προπονητής. Να είναι η παίκτης στα δύο παιχνίδια σε υποφερτή μέρα. Εντάξει. Τι να πει ο Λιβάν, γιατί έφαγε Πασχαλάκι το γκολ από τα 40 μέτρα στην κλειστή του γωνία. Είναι ο προπονητής. Ναι, έτσι είναι. Τι να πει ο Ιβάν στον προπονητή, ότι γιατί αυτοί κοιμήθηκαν στη φάση συστημένη μπάλα και φάγαμε δεύτερο γκολ εκεί που έχουμε γυρίσει το παιχνίδι. Γιατί δεν υπάρχει συγκέντρωση. Άρα λοιπόν, ο Ιβάν είναι πύραυλος με τους παίκτες. Πλέον, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πώλησης. Νομίζω ότι ένας εκ των Ζαμπά ή Πέλκα, γιατί μόνο αυτοί μπορούν να πουληθούν. Μόνο αυτοί μπορούν να πουληθούν. Που νομίζω ότι... Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πουλήσει τον Μπάκπουμ, δεν έχει άλλον φόρ. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πουλήσει π.χ. τον Αγκούστο, τον πήρε τώρα. Γιανούλη, ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πουλήσει τον Λιμιό και τον Γιανούλη που είναι τώρα στο πικ τους και θα πιάνουν περισσότερα χρήματα. Και ο Γιανούλης δεν έχει και αντικαταστάτη. Εκτός στην περίπτωση του Λιμιού, βέβαια, αν τα νούμερα είναι τεράστια, τον δίνεις. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί δεν θα κάνεις και... δεν θα δώσεις και έναν παίκτη με 0, με 1. Θα πάρεις όχι, δεν θα, δεν θα σκοτώσεις. Mm. Τώρα, άμα δεν πάρει ο ΠΑΟΚ την πρόταση που θέλει, δεν θα πουλήσει. Ναι. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση. Η ομάδα κατάφερε ουσιαστικά να μην μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. Ε,
Ο προπονητής θα στηριχθεί, δεν το συζητάμε αυτό. Έχουμε ζήσει ανάλογες καταστάσεις. Δηλαδή είναι η ίδια περίοδος με αυτή του Λουτσέσκου στην αρχή. Και ο Λουτσέσκου ανέλαβε τελευταία στιγμή, η διαφορά μόνο ότι ο Φερέιρα είναι ότι μπήκε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο δεν πρόλαβε ο Λουτσέσκου τότε. Ωραία. Γενικά τέλος πάντων ο Σαββίδης έχει μάθει ότι αν κυνηγάς τον προπονητή, το πιθανότερο σενάριο είναι να περάσουν πούδρα οι ποδοσφαιριστές. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν αξίζουν να περάσουν πούδρα οι ποδοσφαιριστές. Τους έχουμε περασπιστεί δεκάδες φορές, τους έχουμε στα όπα-όπα, ο κόσμος τους αποθεώνει παντού. Εντάξει, εδώ τώρα παιδιά θα πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο να πούμε. Υπάρχει τόσο μεγάλος εκνευρισμός, ξέχωρα αν γενικά ο κόσμος αντιμετωπίζει ψύχρεμα, δεν είναι περίπτωση που αντιμετωπίζεται ψύχρεμα αυτή. Ναι, με καθαρό μυαλό, ναι, τέλος πάντων όπως πρέπει, να διαβάσουμε το τι γίνεται, αλλά από εκεί και πέρα δεν γίνεται να μην την ακούσουν αυτοί που φταίνουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Προπόνηση έγινε. Δεν έχω εικόνα από τους τραυματίες. Δεν έχω εικόνα από τους τραυματίες. Για τον Καντουρί από χθες όμως, γιατί σήμερα δεν υπάρχει ακόμα κάτι, κάποια ενημέρωση, μιλάμε για φλάση. Η πρώτη εκτίμηση δηλαδή. Καλά, φλάση φάνηκε, το μέγεθος δεν είναι. Για τον Αυγούστο πονούσε πολύ, δηλαδή έλεγαν χθες ότι έφυγε με δυσκολία. Έφυγε, ναι, τον είδα. Με πολύ δυσκολία περπατούσε. Αποχωρώντας από την τούμπα. Έκανε ένα πεντάλτο για να διασκήσει αποδυτήρια μέχρι το δρόμο, μέχρι το λεωφορείο. Πονούσε τώρα. Σήμερα πώς είναι, θα το μάθουμε. Τώρα για τον Έργα Τουρί Σταύρο. Ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα, γιατί και οι δύο παίχτες στην ίδια θέση. Τώρα θα μείνουν ουσιαστικά δηλαδή ο Εσίτη με τον Μίσιτς. Έχουμε άλλον. Το Κάτσε. Ο Κάτσε. Καλά, με τον Κάτσε είναι μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή έτσι πως υπάρχουν κάποιες μορφές αγώνα που λες γιατί απενεργοποιήθηκε ο Κάτσε. Θα ενεργοποιηθεί τώρα. Ναι. Μπορεί να είναι και καλύτερα σε κάποιες φάσεις. Δεν είναι καλό για τον ΠΑΟΚ αυτό που λέω, ότι δεν είναι καλό. Ο Κάτσε είναι ένα πιστό σκυλί του ΠΑΟΚ. Ό,τι του πεις να κάνει θα το κάνει. Ωραία. Δεν είναι κακό το ότι βρίσκεται εδώ. Εντάξει. Και έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, μάλλον είναι και πιο βολικός. Ναι. Θα το δούμε. Θα δούμε. Άρα θα ενεργοποιηθεί ο Κάτσε. Πάλι καλά τον είχα ξεχάσει, παιδιά. Συγγνώμη, Εργούς. Συγγνώμη. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και το παιχνίδι Κυριακή σε δεύτερη φάση βέβαια, αλλά υπάρχει. Δηλαδή η ομάδα είχε πρωί προπόνηση κανονικά, πρέπει να συνέλθουν γιατί δεν μπορείς να αφήσεις κάτι. Καλά, τι είναι, εννοείται ότι υπάρχει το παιχνίδι. Οπότε είναι και αυτό. Στο πρωτάθλημα ξεκινήσαμε με νίκη, πρέπει να το ντουμπλάρουμε. Δεν κατάλαβα, πρωτάθλημα πάμε να πάρουμε. Αυτό είναι άσχετο. Καλά, τώρα ναι, εννοείται. Αλλάζει όλο το. Αλλάζει. Ήταν στο μυαλό σου, αλλά αναγκαστικά τώρα πας εκεί. Και αν θέλουν να δώσουν απαντήσεις, ας δώσουν. Ναι, ότι ποδοσφαιρικά. Ναι, δεν θα δώσουμε τον Πανιόνιο τις απαντήσεις. Εντάξει. Εννοείται που στη διάρκεια θα τις δώσουν. Πανιόνιος είναι σε κακό χάλι. Πάλι καλά που έχετε Πανιόνιος τώρα και δεν έχετε κανένας άλλος. Πάλι καλά. Ναι, γιατί τα παιχνίδια τα πιο δυνατά ξεκινάνε μετά τη διακοπή. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Μετά πάω που γίνει στο Περιστέρι. Νομίζω μετά είναι και ο Άρης. Τέταρτη αγωνιστική. Μετά έχει τον Άρη. Εδώ παιδιά πρέπει να δούμε τι δεν είχε ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια αυτά. Για το τι πρέπει να δουλέψει στην διακοπή. Ο ΠΑΟΚ στη διακοπή πρέπει να δουλέψει τις εντάσεις του και τα στημένα του. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Εντάσεις και στημένα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέχει περισσότερο και πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός στημένες μπάλες. Αλλιώς κλειστές άμυνες δύσκολα να ανοίξεις. Τέλος πάντων, δεν τα βάφουμε μαύρα, αλλά υπάρχει εκνευρισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς να μην υπάρχει, Σταύρο, μιλάμε για κατόρθωμα τώρα, αυτό που έγινε χθες.
Δηλαδή λέγαμε για το ένα γκολ τη Σλόβανε, τα δύο δεν τα βλέπει κανένα. Και οι καπάκι έχουν και δοκάρι να πετύχουν και τρίτο. Δηλαδή ναι. Τρία δεν έχουν πετύχει σε όλη την Ευρώπη τελευταία πέντε χρόνια αυτή. Που λέει ο λόγος. Μιλάμε τώρα για έξι τελικές στην Εστία συνολικά, τρία γκολ. Μιλάμε χθες έχουν 8 τελικές. Ωραία, οι τρεις είναι αποστημένα. Και ευστοχία απίστευτη και δοκάρι. Δεν είναι. Δηλαδή φαίνεται ότι πνευματικά ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Ειδικά αυτό που, που συμβαίνει στα αμυντικά στημένα, δηλαδή στο δοκάρι πηδήξαμε πέντε μόνοι τους. Πέντε μόνοι τους. Και εδώ τώρα, δεν είναι θέμα προπονητή. Δηλαδή τι να σου κάνει ο προπονητής. Δεν ξέρετε να παίζετε ζώνη στα στημένα, αφού ζώνη παίζατε και πριν. Στα στημένα που εκτελούν τα παίξουν. Ναι. Και οι ίδιοι παίκτες είναι έτσι, έχουν κάνει άπειρα παιχνίδια μαζί. Δεν γίνεται ξαφνικά το δίδυμο ο Κρέσπο Βαρέλα να ξέχασε να παίζει μαζί. Τέλος πάντων. Αυτά είναι εν οδήγηση τα όσα ζούμε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επανέλθει το πράγμα. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ καλείται να στηρίξει τον προπονητή και αυτό κάνει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχει επενδύσει πάνω του και αυτός θα πρέπει να διαβάσει τα λάθη που έκανε. Εμένα αυτό με τον, με τον παίκτη που κρατούσε παραπάνω πίσω με προβλημάτισε πάρα πολύ. Και με προβλημάτισε κυρίως στο κομμάτι του τίνητου. Δηλαδή αν ο αναλυτής, αν τέλος πάντων, δεν το μετρήσαν σωστά. Είναι τρία ημίχρονα μηδέν γκολ έτσι, ένα ημίχρονο τρία γκολ έτσι. Με την αλλαγή. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτή είναι η αντίδραση του Ιβάν που είπαμε. Και η ζωή συνεχίζεται. Με όχι τόσο αισιόδοξους ρυθμούς, αλλά συνεχίζεται. Τα της Ευρώπης θα τα δούμε μπροστά μας, Σταύρο. Γεροί να είμαστε το επόμενο καλοκαίρι. Καλά, και αυτό είναι λίγο μύθος με τις κλειδώσεις. Δηλαδή... Καλά, ναι, είναι, και... είναι λίγο σχετικό, αλλά δεν πάβει η βαθμολογία του ΠΑΟΚ να μειώνεται όλο ένα και περισσότερο. Θα μου πεις πέρσι η ΑΕΚ με μηδενική βαθμολογία έπεσε πάνω σε Celtic και Vidi και μπήκε στο Champions League. Ναι. Μηδενική βαθμολογία. Αυτό ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δει και, την κομμάτι, και το κομμάτι σε σχέση με την UEFA. Τι γίνεται. Παρασκηνιακά πρέπει να το δουλέψει, έχει ένα χρόνο μπροστά. Τι θέλετε ακριβώς, παιδιά. Τι τρύπημα είναι αυτό. Σας κάναμε κάτι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας. Μήπως να προσλάβουμε εκείνο το γραφείο, το ψαγμένο, τέλος πάντων, να δουλέψουμε λίγο υπόγεια. Ναι. Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και έτσι ο ΠΑΟΚ θα περνούσε αν η διαιτησία ήταν φυσιολογική. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Σήμερα θα είχαμε άλλη κουβέντα. Θα ίδια θα λέγαμε. Απλά σε άλλο ύφος. Καλά, αν η διαιτησία ήταν φυσιολογική μπορεί να έχει περάσει τον Άγιαξ ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέμε. Και να ήταν εντελώς αλλού. Εδώ λοιπόν... υπάρχουν κάποια δεδομένα, υπάρχει μια κακή συμπεριφορά της ομάδας, υπάρχει μια κακή συμπεριφορά της διαιτησίας απέναντι στην ομάδα, υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει, είναι διαφορετικοί άξονες και πρέπει να λειτουργήσουν. Ο ΠΑΟΚ δεν τελειώνει σήμερα, δεν τελείωσε χθες το βράδυ. Έχουμε ζήσει πολύ χειρότερες νύχτες. Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, δηλαδή τι να λέει τι να λέμε και τι να κάνουμε. Ναι, εντάξει. Υπάρχει ένα πρωτάθλημα, υπάρχει ένα κύπελο. Τα πράγματα στο πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολα. Το θέμα εντάξει, Σταύρο, είναι ότι... Άκουσα να δείτε, παιδιά, κάτι το οποίο δεν σχολιάζω. Δεν ξέρω αν το ανέφερα πριν, γιατί είναι και το μυαλό μου λίγο αλλού. Ναι. Σε αυτή τη φάση της ομάδας, δηλαδή δεν μας φάνηκε πέρσι, γιατί είχαμε βρει το ρυθμό και ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Αλλά η απουσία του Βιερίνια και του Μαουρίτσιο είναι καταλυτική, εντάξει. Ναι. Ό,τι και να λέμε. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ αυτό που οφείλει να κάνει σε πρώτη φάση από τη στιγμή που του έμεινε το πρωτάθλημα και το κύπελο είναι να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες μέχρι να επιστρέψουν αυτοί οι δύο. Μετά η κουβέντα είναι άλλη. Μετά η κουβέντα είναι άλλη. Βέβαια υπάρχει και το ερωτηματικό σε την κατάσταση. Θα είναι τα νέα γυρίζουν, ναι. Ναι, αλλά επειδή είναι σοβαροί επαγγελματίες, περιμένουμε και το Βέρμπουμ από στιγμή σε στιγμή. Κατάλαβε Στέργιο ότι ήταν επικοινωνιακό το να μπει στην λίστα της UEFA, εντάξει.
Ναι, τι, δεν είχα άλλη εικόνα. Εννοείται. Σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει τα πατήματά του για να κερδίσει και τον χρόνο του, να μπουν και οι άλλοι δύο και μετά το ξανασυζητάμε. Μετά το ξανασυζητάμε. Το τι και το πώς. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ έφαγε αυτό το κάζο και πάβει να είναι φαβορί για το πρωτάθλημα. Εντάξει. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Το ότι κάνουν οι άλλοι όργια για να βγουν από πάνω, που επικοινωνιακά αυτή τη στιγμή και ψυχολογικά είναι από πάνω, ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Όχι, εγώ συμφωνώ ότι είναι ο ΠΑΟΚ φαβορί για το πρωτάθλημα. Απλώς θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ο καθένας από τη σκοπιά του τα μαθήματα της χθεσινής φαλιάρας, η οποία όχι μόνο απλά ήταν δυνατή, σου γύρισε το κεφάλι 10 φορές. Πώς ήταν στον εξορκιστή. Ναι, επίσης, το ότι η επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη σε συνδυασμό με την αποτυχία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη δίνει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να ενισχυθεί. Άρα άλλο ένα αυτό γκολ του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό σημαίνει, ψυχολογικά σήμερα που μιλάμε ο Ολυμπιακός δείχνει ανίκητος, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν έχει το Φορτούνης, οπότε το παιχνίδι στο πρωτάθλημα έγινε το σκάνδαλο με τον Βάργκα να πάρει τους 3 βαθμούς. Έχουμε play-off φέτος, έχει πολύ ψωμί το πράγμα. Απλά θα πρέπει να διαβάσουμε τα λάθη μας σωστά. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον είμαστε σε καλό δρόμο. Ο ΠΑΟΚ έχει την ικανότητα να διαβάζει τα λάθη του. Να τα λύνει είναι το θέμα. Ναι, αν τα παραδέξεις και δεν τα λύνεις όμως, δεν λέει και τίποτα. Αλήθεια είναι αυτό. Σκοπός είναι να τα λύνεις, εντάξει. Και κάθε φορά ο ίδιος ο ΠΑΟΚ βάζει δύσκολο στον εαυτό του στις μεταγραφικές περιόδους. Και γίνεται αυτή η κριτική από τον κόσμο. Δεν σου βγάζω αυτούς που γκρινιάζουν για το οτιδήποτε, ούτε που με νοιάζει. Εγώ σου λέω αυτοί που κάνουν κριτική με επιχειρήματα κτλ. Επειδή ακριβώς ο ΠΑΟΚ έχει δυνατότητες και μπορεί να τα πάει πολύ καλύτερα, και γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κριτική. Αν δεν υπήρχαν χρήματα, αν δεν υπήρχε υποδομές, αν δεν υπήρχε εμπειρία, θα λέγαμε εντάξει, οκ. Okay. Πάμε να πάρουμε τον Liam Lawrence. Εγώ σου λέω... Έχει ο ΠΑΟΚ τα φόντα να κάνει κάτι καλύτερο. Το μεταγραφικό, μην ξεφεύγεις, δες τέτοιο. Το μεταγραφικό δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά, σου λέω. Το Αγκούστο είναι το λάθος. Που δεν ξέρεις αν θα είναι λάθος μελλοντικά. Το Financial Fair Play είναι από πάνω σου. Εδώ η UEFA δεν σου δίνει πέναλτι. Θα σε χαρίσει άμα σε βρει μπόσικο. Μην το πας στο σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός ήταν αυτός. Το Μπλάνταριτς γιατί δεν το πήραμε και πήγαμε στον ΕΣΥΤ. Κατάλαβες ποτέ γιατί δεν το πήραμε τον Μπλάνταριτς. Ήθελε η Κάλιαρη εφάπαξ καταβολή του ποσού. Εμείς θέλαμε να το σπάσουμε για να μην έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Δεν δέχτηκαν. Χάρηκα πολύ. Πήγαμε στη δεύτερη επιλογή. Όλα αυτά μην κάνε. Επειδή πριν νωρίτερα ανέφερες τον Μαουρίσιο. Δηλαδή, ποιο μήνα τραυματίστηκε ο Μαουρίσιο, Απρίλιο. Ναι. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο βρήκαμε τον Μπράδερς και τον Εσίτη. Και τον Ντόγκλας, αυτούς τους τρεις βρήκαμε. Ναι, βέβαια πριν ήταν άλλη κουβέντα γιατί είχες Λουτσέσκου και ήξερες ότι ήθελε άλλα στιγμή. Ναι, άλλο και αυτό, εντάξει. Άλλο και αυτό. Τι άλλο και αυτό, είναι και αυτό όμως. Δεν είναι άλλο και αυτό. Στην εξίσωση είναι και αυτό. Αυτό και αν είναι. Πώς θα γίνει. Ωραία, πάμε να παίξουμε ένα σχηματισμό διαφορετικό. Άλλα χαρακτηριστικά χρειάζομαι. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Μα γι' αυτό λέμε κιόλας ότι το καλοκαίρι ήταν μυστήριο από το ξεκίνημα, έτσι όπως πήγε από τον Λουτσέσκο εκείνη τη μέρα, εκεί άλλαξαν όλα. Να σας πω εκτός αέρα ένα σκηνικό για να καταλάβετε την κατεμιά μας φέτος. Σε όλα τα επίπεδα, που δεν απενοχοποιώ την εικόνα που είχε η ομάδα, μην δεν δικαιολογώ κανέναν. Ωραία. Απλά έχουμε μια κατεμιά. Δηλαδή, αυτό ειδικά, δηλαδή ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Γιατί αφορά άνθρωπο ο οποίος μου είπε να μην πω κουβέντα. Εκτός ΠΑΟΚ. Θα μας το πεις. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι ακολουθούν πολύ έτσι, σημαντικά 24 ώρα. Και γιατί περιμένουμε μήπως έρθει κάποια πρόταση ή το οτιδήποτε. Θα δούμε. Αυτά παιδιά από μένα. Ωραία. Ευχαριστούμε Σταύρο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα σιγά-σιγά, παρέα με την Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων σε πολύ καλές τιμές. Το Ρίτζι Καζίνο είναι μαζί μας, όπως κάθε μέρα προετοιμάζουν και οι άνθρωποι του τα επόμενα event, είτε outdoor είτε indoor.
Για να μπείτε στο Ρίτσι Καζίνο πρέπει να έχετε συμπληρώσει 21 χρόνια ζωή. Δεν υπάρχει ως γνωστόν εισιτήριο εισόδου. Μπορείτε να πάτε να απολαύσετε τα event που διοργανώνει συνεχώς το Ρίτσι Καζίνο. Να δοκιμάσετε την τύχη σας, να απολαύσετε πάρα πολύ καλό φαγητό σε εστιατόρια που υπάρχουν, να πιείτε το ποτό σας. Γενικότερα ένα ολοκληρωμένο πακέτο διασκέδασης στο Ρίτσι Καζίνο. Ένα φανταστικό όντως πολυχώρο. Και μαζί μας στοίχημαν. Υπάρχει δράση το Σαββατοκύριακο, υπάρχει και σήμερα. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Υπάρχει το ντέρμπι Juventus Napoli, υπάρχει το Arsenal Tottenham. Υπάρχουν γενικότερα μεγάλα παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη. Πλέον όλα τα προγράμματα είναι σε εξέλιξη. Μπαίνετε εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Ποντάρτε τις καλύτερες αποδόσεις. Έχετε γρήγορα τα κέρδη σας στο λογαριασμό σας. Γενικότερα παίζετε με ταχύτητα και με ασφάλεια στις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Πάντα στο Λίμπερο 107,4. Στον απόϊχο μιας πολύ δύσκολης ημέρας που δεν μπορεί να ξεπεραστεί σε 24 ώρες, ούτε σε 48. Αλλά θα πάμε, λίγο στο μπάσκετ. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Γιατί και εκεί έχει διάφορα ζητήματα. Θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Εξελίξεις από χθες. Απόκτηση παικτών. Συζητήσεις με έναν ακόμη που διαβάζαμε και πριν από λίγο στο ΠΑΟ 24. Θα μας πει πολλά περισσότερα ο Νίκος. Τον έχουμε μαζί μας. Χαίρετε, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς τι πάμε, γίνεται, Νίκο? Καλά, καλά. Έχουμε διάφορα εκεί στο μπάσκετ. Εντάξει, νομίζω χθες έδωσε το στίγμα ο ίδιος ο Κώστας Φλεβαράκης μιλώντας στο ΠΑΟΚ TV, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι μπορεί μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το ρόστερ και η κινήση του ΠΑΟΚ είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει σχεδόν κάθε μέρα μία ανακοίνωση, κάποιες σε μία μέρα υπάρχουν και δύο. Και είναι φυσιολογικό από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέξει για να γεμίσει το ρόστερ του. Σήμερα δεν μιλάμε προς το παρόν τουλάχιστον για ανακοίνωση, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Αντουέιν Ουίγκινς, έναν Αμερικανό που τον γνωρίσαμε στην Ελλάδα από την παρουσία του πρόπερσι στο Λαύριο και πέρσι στον Ήφη στο Λίμνη. Ένας παίκτης που παίζει στο 3 και το 4, έχει ύψος 2-3, έχει πολύ μακριά χέρια, είναι πολύ αθλητικός και μάλιστα πριν έρθει στην Ελλάδα είχε κατακτήσει με την θυγατρική των Toronto Raptors το πρωτάθλημα της G League έχοντας 8,7 πόντους. Πέρσι ήταν από τους καλύτερους αμυντικούς του πρωταθλήματος. Στο Λαύριο την πρώτη χρονιά ήταν από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες με 10 πόντους μέσο όρο. Είναι ένας παίκτης που έχει πολλά από τα στοιχεία που προφανώς θέλει ο Κώστας Λεβαράκης για την επόμενη σεζόν του ΠΑΟΚ. Οι δύο πλευρές είναι σε διαδικασία ανταλλαγής συμβολέων. Το πιθανότερο είναι ότι μέσα στην ημέρα θα υπάρχει οριστική εξέλιξη, γιατί όταν οι δύο πλευρές φτάνουν πια στην ανταλλαγή των συμβολέων, ουσιαστικά υπάρχει προφορική συμφωνία και μένει να αποτυπωθεί και στο χαρτί. Βέβαια, μέχρι να αποτυπωθεί δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε 100% σίγουροι, αλλά οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά προφορικά και μένει και το τυπικό κομμάτι για να ανακοινωθεί και ο Wiggins. Γενικά πάντως, Νίκο, οι μέχρι τώρα κινήσεις για τους Αμερικανούς τουλάχιστον δείχνουν ότι πάει να χτιστεί μια αθλητική ομάδα. Ναι, δεν έχεις και άλλες επιλογές. Στη λογική του τι βρίσκεις στην αγορά πάντα, έτσι. Ο Wiggins είναι ένας παίκτης που έχει πολλά από τα σύγχρονα στοιχεία. Δεν είναι σκόρερ. Δεν είναι παίκτης από τον οποίο περιμένεις να σου πάρει την μπάλα και να σου καθαρίσει παιχνίδια με το σκοράρισμά του. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει με την ίδια ευχέρεια και στο 3 και στο 4, είναι πολύ αθλητικός, είναι καλός πάνω από το στεφάνι, είναι καλός στην άμυνα και με τα μακριά του χέρια και είναι τίμιος στο κομμάτι του σκοράρισμα, σε αυτά που ξέρει να κάνει καλά, δηλαδή να τελειώσει κάποια στάση κοντά στο καλάθι, να πάρει κάποια στατικά σου και από την περιφέρεια και να μπορέσει να δώσει λύση και από εκεί. Είναι ένας χρήσιμος παίκτης. Είναι ένας παίκτης που έχει πολύ χρήσιμα στοιχεία για όλες τις ομάδες, θα πω εγώ. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Απλά πέρσι ήταν λίγο διαφορετική η εικόνα του σε σχέση με το Λαύριο, γιατί δεν είχε
τον ίδιο ρόλο ακριβώς που είχε στο Λαύριο του Σερέλη. Πέρσι τον είχε στο Λίμπ, ήταν λίγο διαφορετικός ο ρόλος του και δεν φάνηκε τόσο πολύ, να το πω, στο επιθετικό κομμάτι. Ας πούμε και η χρονιά του με τη θηγατρική των Raptors, όταν πήρε το ποτάσμα στην G-League, ήταν ασφαλής να πάει εκεί κοντά σε 9-10 πόντους, είχε 8,7 πόντους μέσο όρο. Προέρχεται από το Πανεπιστήμιο του Τσάρλεστον, έχει παίξει μετά από εκεί και στην Βραζιλία 2 χρόνια και στην Αργεντινή, βρέθηκε στη Τσιλή και από εκεί και μετά στην Ελλάδα. Περιμένουμε να δούμε αν θα τελειώσει και τυπικά το κομμάτι, ώστε ο Wiggins ήταν ο επόμενος που θα ανακοινωθεί. Αυτός είναι Νίκο αριστερόχειρας. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, για τον Σαρικόπουλου, εντάξει, χθες ανακοινώθηκε. Από τη στιγμή που και ο ίδιος έπεσε στα χρήματα και ο ΠΑΟΚ του έδωσε κάποιες από τις εγγυήσεις τις οποίες ζήτησε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Νομίζω ότι με Σαρικόπουλο, Wiggins, Νόουνς και Μαργαρίτη, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η front line του ΠΑΟΚ, έχει σχηματοποιηθεί σίγουρα. Και σίγουρα υπάρχει ένας παίκτης με πολύ μεγάλη ποιότητα του Μαργαρίτη. Ο Wiggins, ξέρεις, θα σου δώσει πολλά πράγματα στο αθλητικό κομμάτι. Ο Σαρικόπουλος είναι ένα κλασικό, λίγο old school πεντάρι, αλλά τέτοια κορμιά είναι πάντα χρήσιμα. Και είναι ερωτηματικό ο Νόουλς, γιατί εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος θα δοκιμαστεί πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Και μένουν πλέον οι επόμενες κινήσεις και στην περιφέρεια. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι από σήμερα σωματώνει τις προπονήσεις ο Γιάννης Χατζηνικόλας, ένα παιδί 24 ετών που έπαιζε παλιότερα στον Κόρυβο και στα Τρίκαλα, έχει παίξει με αυτές τις δύο ομάδες την Basket League. Πέρσι ήταν στον Ιπποκράτικο έχοντας περίπου 13 πόντους μέσο όρο, ένας παίξει εκεί στο 2-3. Έρχεται για να συμμετέχει και αυτός σε πρώτη φάση βοηθητικά στις προπονήσεις. Θα δούμε αν μπορεί να προκύψει κάτι άλλο στην προκειμένη. Γιατί δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να μην είναι μόνο η παρουσία του για βοηθητικό ρόλο στο πονήσιο, όπως είναι, ξέρω εγώ, θα είναι ο Γιώργος Τσιάρας, όπως είναι ο Μανούς από τις πρώτες μέρες, όπως είναι ο Νικολαίδης, αυτά τα παιδιά που είναι, τέλος πάντων, συμμετέχουν στις προπονήσεις της ομάδας. Ναι. Και περιμένουμε επίσης έσχα για αφήξεις, έτσι. Από την Κυριακή νομίζω θα ξεκινήσουμε για αφήξεις των Αμερικανών. Να μην το ξεχάσω και συνεχίζεις, Νίκο, χθες υπήρχε ερώτημα για σένα του φίλου του 922. Να σε ρωτήσω αν υπάρχει θέμα με Χάρη Γιαννόπουλο. Το θυμήθηκα χθες, δεν το είδα το μήνυμα εγκαίρως. Χάρης Γιαννόπουλος, παιδιά, έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Αν λύσει το συμβόλαιο με την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν μπορεί να προκύψει κάτι. Ναι. Επίσης, δεν ξέρω αν και κατά πόσο πάω μπορεί να έχει χώρο στο μπάτζετ του για ένα συμβόλαιο σαν του Γιαννόπουλο. Και νομίζω δεν έχει. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι αν μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ και πάρει ένα καλό ποσό, προφανώς τα χρήματα που θα ζητήσει μπορεί να είναι πιο λίγα, αλλά και πάλι μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Δηλαδή μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει προκύψει από την ΑΕΚ. Αυτό θα σου λέγα, αν υπάρχει ένδειξη ότι μπορεί και να αποχωρήσει. Ακούγεται. Ναι. Αυτό στη λογική ότι δεν χωράει, τέλος πάντων, σε αυτό το ρόστερ που έχει κάνει ο κύριος Παθεοδόρου. Εντάξει, είναι πιθανό να αποχωρήσει, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Απλά μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει προκύψει, ας πούμε, επαφή της ΑΕΚ να λύσει το συμβόλαιο του. Ναι. Αν γίνει και το λύσει, θα είναι ελεύθερος για αυτό στην αγορά και θα δούμε αν μπορεί να προκύψει κάτι. Απλά είναι διάφορες οι προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει να προκύψει κάτι για τον Γιαννόπουλο και τον ΠΑΟΚ. Θα ήταν καλό να ήταν ελεύθερος, να μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει τα χρήματα και να τον αποκτήσει. Αλλά σήμερα που μιλάμε δεν είναι αυτά πράγματα. Άρα, Νίκο, γενικότερα περιμένουμε μέσω Κυριακού και άλλα πράγματα. Ναι, ναι. Κοίταξε, σίγουρα είναι έπαθος που είναι ανοιχτή από την Τσόχλα, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάτι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τσόχλα, γιατί ο Τσόχλας, ναι, συμμετέχει στο πονήσεις, αλλά δεν έχει υπογραφεί το συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Αρχικά υπήρχε μια απόσταση, λέγεται ότι αυτή η απόσταση έχει γυρωθεί, αλλά θα πρέπει να αποτυπωθεί και στο χαρτί. Mm-hmm. Και εφόσον ανακοινωθεί και ο Wiggins, μετά ο Πάοκ έχει κάποιες ακόμα κινήσεις για την περιφέρειά του. Αλλά τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε και χωρίς να υπολογίζω το Wiggins, Μαργαρίτης, Χίζας, Λούις, Σμιθ, Σαρικόπουλος, Νόουλς, Καραμανόλης και Καράς. Νομίζω ότι σε σχέση με μία εβδομάδα πριν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Αν προσθέσουμε και τον Wiggins, αρχίζουμε σιγά σιγά πλέον να έχουμε μια εικόνα για το ρόστερ, θεωρητικά πάντα, έτσι. Ναι. Γιατί είπαμε, ο Πάοκ θα ξεκινήσει τα φιλικά του λίγο πιο μετά. Σίγουρα θα χρειαστεί αρκετό χρόνο στην αρχή μέχρι όλη αυτή
να βρούμε λίγο ρυθμό. Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει λίγο να κοιτάμε πού ήταν ο ΠΑΟΚ πριν λίγες μέρες και πού είναι τώρα. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Τίποτα, ρε. Τη Δευτέρα είχε δύο παίκτες. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Οπότε, ωραία, λοιπόν, Νίκο. Περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες κινήσεις. Κάτι τελευταίο, Νίκο. Σήμερα θα τελειώσει και τυπικά το θέμα του Βουλή. Ναι, κάτι τελευταίο να σας αφήσουμε. Με τα διαρκές τι γίνεται? Κάποια ενημέρωση, κάποια εικόνα, κάποια ένδειξη, κάποια... Υπάρχει μια... Είναι αυτό που έχουμε πει και στις προηγούμενες ημέρες. Δεν έχουμε νούμερο. Δεν έχουμε νούμερο για να είμαστε σίγουροι να πούμε τόσα. Αλλά υπάρχει μια κινητικότητα γενικότερα από το Σύλλογο για να στηριχτεί η όλη διαδικασία. Δηλαδή χθες το σποτάκι που παίζει σήμερα στα social media έπαιξε 4-5 φορές στο Power TV. Και έπαιξε το παιχνίδι με τον... Και έπαιξε το παιχνίδι με τη Σλόβαν και με τον Βιερίνια. Και μετά, ναι. Σε οποιοδήποτε μπορεί να ακολουθήσει, το έχουμε ξαναπεί. Θα είναι ευχής έργο. Είτε με ένα φθηνό εισιτήριο, είτε με ένα ακριβό εισιτήριο. Ναι. Οποιοδήποτε μπορεί να στηρίξει. Έτσι. Απλά επειδή γίνεται ένα κακό πολλές φορές στον ΠΑΟΚ, όταν γίνονται κάποιες κινήσεις, αμέσως υπάρχει ένας εφησυχασμός. Το ότι ο ΠΑΟΚ αλήθεια αυτόν τον καιρό, έτσι, κινείται γιατί κινήθηκαν κάποιοι άνθρωποι της οικογένειάς του. Έτσι, δεν συμμετείχε στα προβλήματά του. Ούτε ότι ξαφνικά έχει κάνει την ομαδάρα και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές το βλέπω. Ενώ όταν δεν γίνονται πράγματα υπάρχει μεγάλη ανησυχία με το ότι θα γίνουν κάποια πράγματα, αμέσως υπάρχει εφησυχασμός. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει εφησυχασμός στο μπάσκετ. Έτσι, το ότι γίνονται κάποιες κινήσεις δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει λύσει τα θέματα του όλα. Έτσι, το ότι γίνονται κάποιες κινήσεις είναι φυσιολογικό. Θα έπρεπε να έχουν γίνει και πιο νωρίς, θα πω εγώ. Ή να έχουν τρέξει όλες τις διαδικασίες έτσι, ώστε το ΠΑΟΚ να μην κάνει τις κινήσεις τώρα γιατί τις έχει κάνει πιο νωρίς. Αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ. Ωραία. Εντάξει, Νίκο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μήνυμα του φίλου που το κινητό του λέει 462. Με το ρόστερ τι θα γίνει, με το FFP, μεταγραφές ή αποδεσμεύσεις θα υπάρξουν. Είναι αυτό που είπε και ο Σταύρος. Το απάντησε λίγο μετά. Το μήνυμα, το απάντησε ο Σταύρος. Υπάρχει και ρεπορτάζ στο ΠΑΟΚ 24 του Αντώνη Τσακαλέα, με την ευκαιρία να τον καλωσορίσουμε στο ΠΑΟΚ 24, τον Αντώνη. Μεταγραφές δεν θα γίνουν. Ναι, αυτή είναι η κεντρική απόφαση. Και κινεί το ΠΑΟΚ, μήπως μπορέσει, χωρίς καμία διάθεση να ξεπουλήσει κάποιον ποδοσφαιριστή, να αποφορτίσει το ρόστερ. Γιατί καταλαβαίνουν και στον ΠΑΟΚ ότι ενδεχομένως και να υπάρξει πρόβλημα. Εγώ επιμένω. Οκ, μπορεί να έχω σκαλώσει, μπορεί και όχι, αλλά είναι πολύ δύσκολο με ένα μάτς την εβδομάδα να διαχειριστείς ένα τόσο μεγάλο ρόστερ που θα μεγαλώσει κι άλλο όταν επιστρέψουν με το καλό ο Βέρμπλουμ, ο Μαωρίσιο και ο Βιερίνια. Ναι. Και το έλεγα χθες και με τον Νίκο το βράδυ στο Λίμπερο. Είναι πολύ δύσκολο το έργο του Φερέιρα. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολλές επαφές κατηδίαν με τους ποδοσφαιριστές για να καταλάβει ο καθένας ποιος είναι πλέον ο ρόλος του στην ομάδα και τι έχει σημασία για την ομάδα στο τέλος της ημέρας. Στο τέλος της ημέρας έχει σημασία να έχει γίνει καλύτερη δυνατή προπόνηση και έχει μεγαλύτερη σημασία ο ΠΑΟΚ να παίρνει κάθε αγώνα και μία νίκη. Ανεξάρτητα το ποιος θα παίζει. Το είπε νωρίτερα και ο Σταύρος, με άλλα λόγια. Ότι ο παίκτης είναι επαγγελματίας, πληρώνεται. Δεν νομίζω να έχει κάποιος παράπονο αγάπη για τα χρήματά του. Όχι, δεν είπε κανένας κάτι τέτοιο. Να βρεθεί ένας να πει: εγώ να παίρνω δύο δόσεις συμβολέων. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτός αυτό τον ΠΑΟΚ. Οι πληρωμές είναι πραγματικά στην ώρα τους. Δεν υπάρχει άλλη ελληνική ομάδα, ούτε καν Ολυμπιακός. Τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον, τώρα φέτος ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Οπότε θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να καταλάβει ότι είναι σε μια ομάδα και το μόνο που έχει σημασία είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Δύο στόχοι που έτσι κι αλλιώς ήταν η αρχική της σεζόν. Δυστυχώς χάθηκε και ο στόχος για τους ομίλους του Champions League και ο στόχος για την είσοδο στους ομίλους του Europa League. Ξαναλέω, δεν το προσπερνάω έτσι. Ούτε είμαι της άποψης. Ό,τι έγινε, πάμε παρακάτω και δεν τρέχει και τίποτα. Τρέχει και μάλιστα πάρα πολύ.
Ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολο στον εαυτό του. Αν θα πάρει τα μαθήματα δεν το ξέρω. Αλλά ξαναγυρώνω στους ποδοσφαιριστές. Δεν έχει άλλο, δεν έχει τίποτα άλλο σημασία. Υπάρχει ένα μήνυμα με μεγάλο ενδιαφέρον από τον Κυριάκο Κυριάκο, μια τοποθέτηση για όλα όσα γίνονται, ένα σχόλιο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, λίγο περισσότερα αποστασιοποιημένα πια, αλλά και με νοπή εμπειρία τέτοιων βραδιών, που εύκολα ισοπεδώνονται τα πάντα. Εγώ έβγαλα κάποια ποδοσφαιρικά συμπεράσματα, γράφει ο Κυριάκος Κυριάκος. Ένα, ο ΠΑΟΚ για να σβήσει τρεις κακές ευρωπαϊκές σεζόν θα χρειαστεί συνεχόμενες υπερβάσεις, που του πάνε περισσότερο από αυτές της Βίντι και της Σλόβαν. Προς τιμήν του, ο νυν προπονητής δεν πήγε στην ασφάλεια των μη αλλαγών. Ακόμη και ο πιο επιτυχημένος ΠΑΟΚ όλων των εποχών ήθελε αλλαγή για να μην γίνει προβλέψιμος. Το ρίσκο του δεν βγαίνει ακόμη, αλλά πιστεύω ότι θα βγει. Η ομάδα έχει διακριτό τρόπο ανάπτυξης και αλλαγές προς σωστή κατεύθυνση. Οι μεταγραφές δεν είναι καθόλου κακές. Ο Ροντρίγκο μου άρεσε πολύ στην πρώτη του κανονική εμφάνιση και ο Ογκούστο μου δείχνει αντιστρόφως ανάλογη ποδοσφαιρική ωριμότητα σε σχέση με την ηλικία του. Το πιο σύνθετο κομμάτι είναι η ομάδα να συνηθίσει να παίζει πια με αμυντικό εξάρι. Ο Εσίτη δεν πατάει τις δύο περιοχές και δεν ξέρω αν είναι ο παίκτης που προλαβαίνει να καλύψει μόνος του όλο το χώρο της ευθύνης του. Ένας τέτοιος παίκτης ή θα πρέπει να είναι σούπερ σκούπα ή θα πρέπει να μπορεί να συμμετάσχει και στην ανάπτυξη. Τα νόκαουτ παιχνίδια του καλοκαιριού είναι ρουλέτα. Δεν λένε πάντα την αλήθεια για την ποιότητα και τη δυναμική των ομάδων όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα στη χρονιά. Με ένα μάτς την εβδομάδα προπονητής έχει το χρόνο να δουλέψει τέλεια το κάθε παιχνίδι, αλλά δεν έχει παιχνίδια για να ικανοποιήσει όλους τους παίκτες. Το ρόστερ πρέπει να μικρύνει, γιατί μπορεί να γίνει ατομική βόμβα. Έγινε ένα μεγάλο πισωγύρισμα στην εξέλιξη της ομάδας που βελτιώνεται σταθερά τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά τα τραυματίσματα σε καθυστερούν, δεν σε ανακόπτουν. Θεωρώ δεδομένο και αντρίκιο ότι η πρώτη πραγματικά μεγάλη αποτυχία της τριετίας θα συγχωρεθεί στην ομάδα από τους οπαδούς και η συσπήρωση δεν θα διατεραχθεί. Μπορώ να διαβεβαιώσω όποιον είναι αγριεμένος πως οι αγριεμένοι σήμερα βρίσκονται στα αποδυτήρια και το ξενοδοχείο. Να τους ηρεμήσουμε πρέπει, όχι να τους αγχώσουμε και τέλος, ακόμη δεν μου βγαίνει να αφήσω τον εκκλησμό μου να εκφραστεί, να δεις που μας άφησαν κουσούρι τα 20 χρόνια στην ομάδα. Το μήνυμα του Κυριάκου Κυριάκου στο social media. Νομίζω ότι περιγράφει λίγο πολύ αυτά που λέμε και εμείς τόση ώρα. Αυτή η λογική είναι σε όλα τα κομμάτια. Και έχει έτσι τη δική του αξία. Όλοι καταλαβαίνουν γιατί ο ΠΑΟΚ έφτασε να αποκλειστεί από τη Σλόβαν. Βγάζω απ' έξω αυτούς που τα βλέπουν όλα μαύρα, ό,τι και να γίνει. Και είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Εγώ μιλάω για το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι να μην γίνουν τα ίδια λάθη του χρόνου το καλοκαίρι. Και δεν είναι μόνο τα λάθη, είναι και λανθασμένες συμπεριφορές ποδοσφαιριστών μέσα στο χορτάρι. Ναι. Γιατί όντως δεν χρειάζεται να έχεις και σούπερ μεταγραφές για να περάσεις στη Σλόβαν Μπρατισλάβας όταν έχεις ένα τόσο δομημένο ρόστερ από πέρσι, ανεξάρτητα αν δεν υπάρχει ο Βιερίνια, ο Βέρμπλουμ και ο Μαουρίσιο. Όχι, δεν χρειάζεται σούπερ, δεν χρειάζεσαι μεταγραφές για να περάσεις αυτήν την ομάδα. Με βάση το ρόστερ που έχεις ήδη. Τρεις μέρες λέγαμε συνεχώς ότι είναι επιτακτική ανάγκη ο Μπίσεσβαρ να θυμίσει το Μπίσεσβαρ των αγώνων με τον Άγιαξ. Γιατί θα λειτουργούσε καλύτερα όλη η επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Χριστέριο, λέγαμε ότι πρέπει να είναι 100% πνευματικά συγκεντρωμένοι όλοι και δεν ήταν. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ήταν ο Κανένας δεν ήταν. Δεν ήταν ο Πέλκας. Έδωσε μία πνοή ο Σβιτέρσκι στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο Μίσιτς πήγε και έδωσε κάποιο πράγμα. Και ο Μίσιτς. Και ο Ντόγκλας Ακούστο. Που έπαιξε 15 λεπτά με θέμα. Εντάξει. Είναι άλλο κομμάτι αυτό. Και δεν υπάρχει δικαιολογία να είσαι τόσο διαφορετικό στα παιχνίδια με τον Άγιαξ και στα παιχνίδια με τη Σλόβαν. Ναι, εντάξει το κίνητρο να μπει στους ομίλους. Ναι, εντάξει το κίνητρο του Ζαμπά, του Μπίσεσβα, του Ακπομ να δείξουν πράγματα όταν είναι στραμμένοι πάνω τους όλη η Ευρώπη. Αλλά το ίδιο έπρεπε να κάνουν και στα μάτς με τη Σλόβαν. Ο Ακπομ δεν ήταν καλός ούτε στην Πρατισλάβα ούτε χθες. Ο Μπίσεσβα το ίδιο. Ο Ζαμπά δεν αγωνίστηκε εχθές καθόλου. Ήταν κακός στην Μπρατισλάβα. Ο Πέλκας το ίδιο κακός και στην Μπρατισλάβα και εκθές. Το δεν ίδιο μπορεί και να ο Βαρέλα, το ίδιο και ο Κρέσπο. Δεν υπήρχε συγκέντρωση. Αυτό που έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εντάξει, δικαιολογία δεν υπάρχει για τους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχει ο Φερέρα στη διάθεσή του 22, 23, 24 ποδοσφαιριστές. Πρέπει να καταλάβουν όλοι από σήμερα. Από χθες το βράδυ μάλλον φαντάζομαι, ότι μάγκες υπάρχει ένας στόχος. Να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και να πάρει και το κύπελλο.
ή θα παίξεις ένα λεπτό στη χρονιά ή θα παίξεις 2.000 λεπτά, οφείλεις να δώσεις το καλύτερο εαυτό σου. Αν θέλεις να είσαι σε αυτή την ομάδα. Αυτό είναι το θέμα. Όσοι δεν μπορούν να το καταλάβουν, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Αλλά ξαναλέω, πάω, δεν έχει φυσικά καμία διάθεση να ξεπουλήσει κανέναν. Γιατί δεν γίνεται να βγει μειωμένος, έχει δώσει πολλά εκατομμύρια για τους περισσότερους από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Πάρα πολλά εκατομμύρια. Και για να τους αγοράσει και συμβόλαια. Και γενικότερα, μόνο κακοπληρωμένοι δεν είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αρχής γενομένης από το ΜΑΣ με τον Πανιόνιο, που εντάξει τώρα το να πω ότι πρέπει πάγουν να κερδίσει, μου φαίνεται και γελίο και όλος. Ο Πανιόνιος έχει τα κακά του χάλια. Έχει ο ΠΑΟΚ έχει τούμπα. Περιμένουμε, περιμένουμε λίγο να δούμε τι ισχύει και για τον Καντουρί και τον Αουγκούστο, ναι. Που δεν υπάρχει ακόμη κάτι. Η προπόνηση ήταν νωρίς το πρωί. Οπότε σιγά σιγά θα βγει και η ενημέρωση, γιατί αν είναι οι δύο εκτός, εντάξει, πρέπει να δούμε πώς θα πάει η ομάδα την Κυριακή. Μετά τη διακοπή ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, θα φιλοξενήσει τον Άρη στην Τούμπα, τέταρτη αγωνιστική. Την πέμπτη αγωνιστική θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο με την ΑΕΚ. Καπάκι θα παίξει στην Τρίπολη έκτη αγωνιστική με τον Αστέρα. Και το πρόγραμμα ξανά ομαλοποιείται έβδομη αγωνιστική με τη Λαμία στην Τούμπα. Δηλαδή από την τρίτη αγωνιστική, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και έκτη, ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει με Ατρόμητο εκτός, Άρη εντός, ΑΕΚ εκτός, Αστέρας Τρίπολης εκτός. Πώς γυρνάει το κλίμα αγάπη? Πάρε 5 νίκες. Με Πανιόνιο, με Ατρόμητο, με Άρη, με ΑΕΚ και με Αστέρα Τρίπολης. Και κάνει το 6-6. Το κλίμα γυρνάει γενικότερα με διάφορες επιλογές και κινήσεις που μπορείς να κάνεις, αλλά θα φανεί το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Πλέον μόνο έτσι γυρνάει, μόνο με νίκες. Να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Παρέα μαζί μας είναι τα Naxus με επιλογές για άντρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Τσιμισκή μας στο τέλος είναι το νέο κατάστημα, πλατεία Αγίας Σοφίας, Mediterranean Cosmos. Και φυσικά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας στην δεύτερη ώρα και τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Πάρα πολλά σεμινάρια, πολλά προγράμματα και στον τομέα της εστίασης και στα τουριστικά και στην πληροφορική. Αν θέλετε να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ ή επαγγελματίας bartender ή ακόμα να κάνετε και σεμινάρια στο service, πηγαίνετε στα Data Labs, θα πάρετε τις απαραίτητες γνώσεις και επιστοποίησεις σε λίγες μόνο ημέρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-22-29-62. Πολλές πληροφορίες στο datalabs.edu.gr ή περάστε μια βόλτα από τα γραφεία της Datalabs στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμήνης 14α. Ποιο κέντρο δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Και επειδή υπάρχει μια επόμενη μέρα, Στέργιο, και επειδή υπάρχει και ένα παιχνίδι την Κυριακή, από σήμερα ναι. Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Πανιόνιο, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Και από τα εκδοτήρια κανονικά, αλλά και ιντερνετικά μέσα από το pauk.gr. Μπορείτε να προμηθεύεστε τα εισιτήριά σας κανονικότητα για το παιχνίδι της Κυριακής. Χθες, αφού πάμε σε αυτό το κομμάτι, το Pauk TV νομίζω ότι ήταν καλύτερο σε σχέση με τον Πανετολικό. Δηλαδή, από ό,τι έβλεπα και από τα μηνύματα, τα προβλήματα ήταν λιγότερα. Πάλι βέβαια υπήρξαν κάποια θέματα, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πλέον με το ίντερνετ του καθενός και με την περιοχή ενδεχομένως. Το παίζει ρόλο του μεγαλύτερο το ίντερνετ του καθενός. Γιατί τα περισσότερα θέματα διορθώθηκαν. Δηλαδή, ακόμη και η διαφορά η χρονική που υπήρχε με τον Πανετολικό δεν υπήρχε χθες. Ήταν κανονική εικόνα. Σε εμάς τουλάχιστον στην Τούμπα δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Και από άλλες περιοχές που μίλησα δεν υπήρχαν θέματα. Οπότε ένα κομμάτι έτσι διορθώσεων έγινε. Νομίζω ότι και την Κυριακή θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει στο Μονακό η κλήρωση για τους ομίλους του Europa League. Δεν μας ενδιαφέρει. Δυστυχώς, έτσι πως τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Δεν θα υπάρχει ελληνική ομάδα. Αποκλείστηκε και η ΑΕΚ. Παρότι έκανε υπερπροσπάθεια και πήρε ένα αποτέλεσμα που νομίζω κανείς δεν περίμενε. Στο τεφάλαιο του ΠΑΟΚ δεν θα δώσει το παρόν για μία ακόμα φορά στους ομίλους. Είχε φτάσει
κάποια στιγμή να είναι ψιλορουτίνα ίσως του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League, πλέον είναι είδηση να μπει ο ΠΑΟΚ. Έχει 2 αποκλεισμούς μήνα Αύγουστο σε 3 χρόνια. Ναι. Γεγονός είναι, είναι αυτό. Είναι μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να το δει ο ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν. Τώρα ό,τι και να δει για την Ευρώπη δεν έχει αντίκτυπο. Ας προετοιμαστεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ κατάλληλα, παράλληλα με την προσπάθεια που πρέπει να γίνει για το πρωτάθλημα και το κύπελο, ας προετοιμάσει την επόμενη μέρα. Για να μην το βρει το επόμενο καλοκαίρι και πάλι τόσο προετοίμαστο. Γιατί μια ομάδα πρέπει να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο. Ο στόχος που υπάρχει μπροστά είναι το πρωτάθλημα, είναι και το κύπελο, αλλά υπάρχει και η επόμενη μέρα. Μία ομάδα, ξαναλέω, δεν σταματάει να δουλεύει. Σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί το επόμενο καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα ακόμα πιο μεγάλο ρόστερ σε ηλικία. Και δεν έχει λίγους παίκτες που είναι άνω του 31, 32, 33. Είναι αρκετοί αυτοί. Άρα παράλληλα με την προσπάθεια που θα γίνει ο ΠΑΟΚ να υπερασπιστεί τον double που κατέκτησε πέρσι, χωρίς αστροπόλο, χωρίς VAR, χωρίς διαιτητές καμικάζι, θα πρέπει να τρέχει και η προσπάθεια ο ΠΑΟΚ του χρόνου να είναι πιο έτοιμος να χτυπήσει την πόρτα της Ευρώπης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα συμβεί αυτό το πράγμα, δεν το γνωρίζω. Αλλά το ιδανικό για μια ομάδα είναι να λειτουργεί κάθε μέρα και να βλέπει την επόμενη μέρα. Να μπει δηλαδή ένα πλάνο και να πει ο ΠΑΟΚ το επόμενο καλοκαίρι τι θα χρειαστώ. Θα είναι ο Βαρέλα τόσο χρονών, ο Κρέσπο αυτό, ο άλλος τελειώνει ο δανεισμός, ναι, εδώ. Τι πρέπει να πάρω, πού πρέπει να κινηθώ, ποιοι παίκτες θα τελειώσουν τα συμβόλαια του χρόνου καλοκαίρι, να γίνει μια προεργασία από το Δεκέμβριο. Αδερφέ, το συμβόλαιο σου τελειώνει το καλοκαίρι. Σε θέλουμε στην ομάδα, οι ομάδες έτσι κινούνται. Που έχουν σωστό προγραμματισμό. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Όταν ανεβαίνει, δυστυχώς είναι και η περίπτωση του ΠΑΟΚ, αλλά αυτό είναι το παράδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Και δεν το λέω σε καμία περίπτωση για να υποβαθμίσω τον Ερκούς. Δεν πίστευε και ο Κάτσε ότι θα ανέβει προετοιμασία. Ανέβηκε για προετοιμασία ο νεαρός ο Μαρκόφσκι για να βγαίνει η προπόνηση. Ο Φευγάτος Ελκαντουρί μπήκε στο πλάνο για να φύγει. Φτάσαμε στο σημείο να παρακαλάμε να μην τραυματιστεί. Αυτά δεν είναι καλά δείγματα. Να δούμε τι έχει ο Ελκαντουρί. Άλλη μια κλάση ακόμα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Για μένα είναι ζήτημα που νομίζω και στα 4 παιχνίδια αντικαταστάθηκε ο Εσίτη στο 60-65 και σε αυτό που δεν αντικαταστάθηκε μετά το 60-65 άρχισε να μένει από δυνάμεις. Ο δρόμος πλέον είναι μονόδρομος. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να χτίζει νίκες για να δείξει σε όλους εχθρούς και φίλους ότι παραμένει το φαβορί για το πρωτάθλημα, γιατί για μένα είναι το φαβορί. Διαθέτει ο ΠΑΟΚ καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Είναι, το ξαναπώ, βελτιωμένος Ολυμπιακός σε σχέση με πέρσι. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο με τα χρήματα του Champions League, αλλά ο ΠΑΟΚ παραμένει καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Καλά, κοίτα, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι λογικό να έχει την ψυχολογία. Καλά, γιατί και έχει πάρει προκρίσεις καθαρές αγωνιστικά και είναι στο μήλος του Champions League και έχει βάλει και τα χρήματα στα ταμεία του. Το πρωτάθλημα το ξεκίνησε όπως το ξεκίνησε, αλλά με νίκη. Αυτό κρατάνε και αυτό βλέπουν. Καλές εμφανίσεις γίνονται προς το παρόν. Δεν ξέρω πώς θα πάει τώρα, αν θα κάνει μεταγραφές, πώς θα πάει σεζόν, αν δεν κάνει, πώς θα πάει σεζόν. Εγώ ξέρω ότι είναι αυτό που λέει πριν και ο Σταύρος, ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι διαφορετικός όσο περνάει ο καιρός. Ο ΠΑΟΚ γενικά στα προκριματικά τα τελευταία χρόνια πάντα έχει διάφορα θέματα. Τώρα το πλήρωσε με τον πιο σκληρό τρόπο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή η ομάδα δεν φτάνει μέχρι εδώ. Τώρα πώς θα πάει η σεζόν θα το δούμε. Δεν χρειάζεται ούτε ισοπαίδωση ούτε ανάθεμα για τίποτα. Οι ίδιοι παίκτες είναι. Σε πολύ μεγάλο κομμάτι είναι οι ίδιοι παίκτες που πέρσι έκαναν ό,τι έκαναν. Έχουν αλλάξει διάφορα πράγματα.
το δεχόμαστε όλοι και το σημειώνουμε όλοι. Αλλά δεν γίνεται και αυτοί να ξέχασαν το ποδόσφαιρο που έπαιζαν πέρσι. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ πώς γίνεται όταν, για παράδειγμα, χθες το παιχνίδι, όποτε πήγαινε η μπάλα προς τα πίσω, είχαμε ένα σφίξιμο. Ενώ υπήρχε ο Βαρέλο Κρέσπο, παίκτες που είναι σταθερές σου, δεν γίνεται ξαφνικά να τους φοβάσαι. Γιατί δεν υπάρχει σωστή λειτουργία. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με την κατάσταση του Πασχαλάκη, μπορεί να έχει και να κάνει με τα χαφ. Γιατί αλλιώς είναι το δίδυμο φέτος, εντελώς διαφορετική κατάσταση. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Αλλά είναι οι ίδιοι παίκτες. Και φυσικά εντάξει, είναι και ο παράγοντας τύχη που δεν σε πάει καλά στο ξεκίνημα της σεζόν φέτος. Δηλαδή, ακόμα και χθες σου τυχαίνει αυτό με τον Καντουρί, και μετά ο Αγκούστο που μπαίνει σου βγάζει θέμα και ουσιαστικά παίζεις με 10 παίκτες για πόση ώρα. Εντάξει. Ας κοιτάξει ο Πάου να κάνει αυτό που μπορεί. Το πρόγραμμα μετά τον Πανιόνιο, το λέγαμε και νωρίτερα, είναι απαιτητικό. Δεν θα είναι εύκολο το μάτι με τον Ατρόμητο, ούτε με τον Άρη, ούτε με την ΑΕΚ εκτός, ούτε με τον Αστέρα Τρίπολη εκτός. Ας κοιτάξει ο Πάου να στείλει τα μηνύματα που πρέπει, να πάρει τις νίκες που πρέπει και τις νίκες που μπορεί, για να βελτιώσει και πάλι η ομάδα το κλίμα. Και ας κοιτάξει ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί και τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League. Γιατί εντάξει, όλοι θα θέλαμε τον ΠΑΟΚ να είναι στους ομίλους. Δεν το λέω για καλό. Αλλά ενδεχομένως το έχει αποδείξει η ιστορία, ο Ολυμπιακός να καταναλώσει πολλές δυνάμεις στα παιχνίδια του Champions League. Για παράδειγμα, 26 Νοεμβρίου ο Ολυμπιακός παίζει μέσα στην Τότεναμ, στο Λονδίνο. 31 λογικά, όχι και 1 Δεκεμβρίου, λογικά ημέρα Κυριακή, θα έχουμε το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 3 μέρες μετά, 4, από το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Λονδίνο. Εντάξει, θα είναι πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ. Θα είναι ΠΑΟΚ πιο ξεκούραστος. Για να μην παραξηγηθώ, ξαναλέω ότι όλοι θέλαμε τον ΠΑΟΚ να παίζει σε ομίλους Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ιδανικά στους ομίλους του Champions League. Δεν έγινε αυτό. Εκεί ο ΠΑΟΚ έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Αλλά είχαμε τον ανεδίκη το άγριο διαιτητή. Ο ΠΑΟΚ δεν θα αγωνιστεί ούτε στους ομίλους του Europa League και φταίει αποκλειστικά ο ΠΑΟΚ, κανένας άλλος. Ας κοιτάξει μέσα από όλο αυτό να βγάλει το κέρδος που μπορεί. Το καλό είναι ότι σε πρώτη φάση, επειδή ο ΠΑΟΚ το έχει κατακτήσει αυτό πλέον, έχει ψυχραιμία. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον αυτό το παίρνω σκούπα, διαλύω τα πάντα, αλλάζω προπονητή, αμφισβητώ τους πάντες. Δεν υπάρχει αυτό. Φαίνεται ότι σε πρώτη φάση σκέφτονται όλοι με καθαρό μυαλό. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέγαμε και πριν για τις αποφάσεις που πάρθηκαν για αυτό το διάστημα, το πρώτο διάστημα. Δηλαδή ότι δεν γίνονται μεταγραφές. Αν έρθει κάποια πρόταση για παίκτη σε θέση που ο ΠΑΟΚ δεν έχει μεγάλο θέμα, τη συζητάμε και τη βλέπουμε και αν είναι καλή, προχωράμε. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν και πολύ σημαντική η ομιλία του Ιβάν Σαββίδη χθες στην ομάδα για αρκετές ώρες. Δεν τη λες και σύντομη αυτή την ομιλία. Δεν τη λες και κουβέντα σίγουρα, γιατί περισσότερο ίδιος μιλούσε. Και στήριξε στον Αμπέλ Φερέιρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο πέρα από καθαρά μυαλό σε αυτή τη φάση. Στείλει μήνυμα φίλος ο Κώστας. Το ότι πήραν τον Νταμπλ δεν του δίνει καμία άφεση αμαρτιών. Αναφέρεται φυσικά στους ποδοσφαιριστές. Εννοείται. Για οτιδήποτε κάνουν, ίσα-ίσα τον Νταμπλ ανέβασε τις προσδοκίες όλων. Και αυτό είναι λογικό. Εννοείται. 100%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα καταρχάς, άμα κάνεις μια χρονιά όπως η περσινή και πας φέτος και τα διαλύσεις όλα, δεν είσαι καλό στο πρωτάθλημα, δεν είσαι καλό στο λέω στο αποτέλεσμα. Ότι μένεις εκτός Ευρώπης, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στο πρωτάθλημα και μείνεις εκτός κυπέλου, ουσιαστικά είναι σαν να είναι μια χρονιά πυροτέχνημα. Και εκεί δείχνεις ότι δεν έχει συνέχεια. Το στοίχημα είναι. Εμείς δεν λέμε ότι είναι και καλά πρέπει να πάρεις το πρωτάθλημα και τον double ξανά και αίτητος. Προφανώς και αυτό γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά το να έχεις μια καλή εικόνα και να είσαι μέσα στους στόχους σου είναι άλλη ιστορία. Και βλέπουμε και τι γίνεται γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, που από την πρώτη αγωνιστική έχουν περάσει διάφορα μηνύματα. Τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Ας φροντίσει λοιπόν ο ΠΑΟΚ πάνω σε αυτό που λες, που είναι σωστό. Ας φροντίσει όμως ο ΠΑΟΚ να μην αφήνει τίποτα να πέφτει κάτω. Μα εννοείται. Και να μην το κορδεύουν μέσα στα μούτρα του. Γιατί ο ορισμός του Τζοβάρα και του Κουμπαράκη αυτό είναι. Ότι μας κάνανε τη δουλειά και οι δύο. Και σκοτάμε. Η βαθμολογία τώρα ήταν ΠΑΟΚ 3 Ολυμπιακός 1. Εντάξει, μας κάνανε τη δουλειά.
Βγάλαμε και μια ανακοίνωση για γέλια ότι να οι κάμερες και το σύστημα και αυτό και μια χαρά πήγε το VAR αλλά να το βελτιώσουμε. Και ο Τζοβάρας αντί να πάει σπίτι του και ο Κουμπαράκης να μείνει εκτός πινάκων για 3 μήνες θα πω εγώ ή για 2 και οι 2 σφυρίζουν κανονικά την Κυριακή. Απλώς έγινε μια αναδιάταξη, ο Κουμπαράκης θα είναι στο VAR να πάρει ένα εύκολο τυχίλιαρο και ο Τζοβάρας θα το δούμε στο χορτάρι. Ναι, εάν ξαναγίνει λοιπόν, γιατί το βλέπω μπροστά μου, να γίνεται σε κάποιο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός θα τα βρει δύσκολα και πλέον δεν μπορούν να παραβλέψουν και τόσο πολύ το VAR, οπότε θα πάει κάποιος διαιτητής να δει το VAR για ένα offside ή για ένα penalty. Εάν υπάρξει το ίδιο έσχος με χαμένα πλάνα και οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να βγει δυναμικά μπροστά. Γιατί ξαναλέω, δεν νομίζω αυτό που είδαμε στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα να είναι το μοναδικό που θα δούμε. Ίσως έρθουν και χειρότερα πράγματα. Ένας φίλος λέει, φανταστείτε τον Μπίσεσβαρ να μπει δεκάρι και τον Μπέλκα να είναι η αλλαγή του, κάτι που σημαίνει ότι στα εξτρέμ θα παίζει ένα κανονικό εξτρέμ με την ανάλογη αλλαγή του, οπότε θα είμαστε πολύ καλύτερα, ακόμη και αν χρειαστεί ο Μπίσεσβαρ να μπαίνει η αλλαγή του Μπέλκα. Εντάξει, αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Προς το παρόν ο Πέλκας είναι μπροστά με τον Ακπό, ο Μπίσβαρ είναι στα αριστερά. Δεν αποκλείεται να αλλάξει αυτό. Προφανώς και είναι πολύ πιθανό να αλλάξει. Αλλά αυτή είναι η προσέγγιση του Φερέιρα προς το παρόν, προς αυτή τη φάση. Ο Πέλκας ουσία δεν έχει, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την άλλη δουλειά που κάνει. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσφέρει κάτι αυτή τη στιγμή ο Πέλκας στην ομάδα. Οκ, η ουσία δεν έχει σίγουρα. Δεν του βγαίνουν τα τελειώματα, δεν του έχουν βγει φάσεις, αλλά 5 πράγματα τα κάνει. Πάνω από το Περέιρα υπάρχει ρεπορτάζ αναλυτικό στο Πάο 4. Δείτε να το διαβάσετε. Υπήρχε και ομιλία του Πορτογάλου στους παίκτες. Και μεταξύ άλλων είπε αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο μισάωρο, αυτό που έλεγα. Από εδώ και στο εξής λέει, θα έχουμε έναν αγώνα απευθυνόμενο στους ποδοσφαιριστές και κάθε φορά θα παίζουν μόνο 11. Αυτοί οι 11 θα είναι αυτοί που θα δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Οι άλλοι θα μένουν εκτός. Τα πράγματα είναι απλά. Μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Αν δεν μπορείς, κάτσε στην κερκίδα και όλα μια χαρά. Άρα επαφέται λοιπόν στο Περέιρα, που έχει τη στήριξη της οικογένειας Σαββίδη, να βρίσκει κάθε Κυριακή ή κάθε Σάββατο ή κάθε Δευτέρα τέλος πάντων τους 11 συν τους 7, τους 18. Που θα το κάνουν τη δουλειά. Δικαιολογίες πλέον δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι κατόρθωμα των παικτών του ΠΑΟΚ. Ούτε η δικαιολογία της κούρασης, που κανένα φορά δεν είναι και δικαιολογία, είναι και ανθρώπινο της Ευρώπης, ούτε είχαμε το μυαλό μας αλλού, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα βρίσκει ο Φερέιρα τους κατάλληλους 11. Ποιος είναι ο καλύτερος χαφ? Είναι ο Μίσιτς. Θα παίξει ο Μίσιτς. Ούτε που με νοιάζει αν είναι καλά ο Βέρμπλουμ, αν είναι καλά ο Ελγαντουρί, αν είναι καλά ο Εσίτη. Αυτή είναι η δουλειά πλέον του Φερέιρα. Αλλά στα λόγια είναι εύκολο, στην πράξη είναι δύσκολο. Γιατί δεν μπορείς να έρθεις και σε κόντρα με τους μισούς παίκτες. Πρέπει καλά να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό που έγινε πέρσι με τον Λουτσέσκου ήταν για μένα το Α και το Ω της επιτυχίας στο χορτάρι. Ότι όλοι οι παίκτες ζούσαν και ανέπιναν για το πρωτάθλημα. Ακόμα και ο Ρέι που δεν έπαιξε. Πότε έπαιξε τελευταία φορά ο Ρέι? Είχε να παίξει μήνες. Ναι. Ήταν εκεί. Ναι, αυτό όμως το κατακτάς. Ναι, δηλαδή το δεν, μπορούμε να το περιμένουμε αυτό να γίνει τώρα από τον Φερέιρα. Όχι, χρειάζεται πολλή δουλειά. Και ο Λουτσέσκου για να το καταφέρει αυτό χρειάστηκε χρόνια στον ΠΑΟΚ. 3 μήνες, 4 από την άλλη, αρχή σιγά σιγά. Από την άλλη επίσης κατακτάς το να κερδίσεις θέση στην ενδεκάδα. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι κάποιος θα γκρινιάξει. Γιατί άμα είσαι καλός θα παίξεις, άμα δεν είσαι θα παίξεις. Ακριβώς εδώ κολλάει αυτό. Στο ποδοσφαιριστή είναι στο DNA του. Ναι, αλλά αυτό δεν απασχολεί εμένα, εσένα και τον καθένα. Αυτό απασχολεί. Δεν απασχολεί και τον ΠΑΟΚ βασικά. Ναι, ακριβώς. Αυτό, άμα είσαι καλός, θα παίξεις. Άμα έχεις θέμα, θα το συζητήσεις με τον προπονητή σου, θα βρεθεί η λύση. Αυτό είναι κάτι, μια κουβέντα που εμάς δεν πρέπει να μας απασχολεί. Δηλαδή, δεν με. Να το πω αλλιώς. Βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή ο Φερέιρα επιλέγει με βάση την εικόνα. Ωραία. Αλλιώς, με μια άλλη λογική, θα μπορούσε να μπει χθες ο στόχο. Ο στόχο όμως δεν είναι καλά σε αυτή τη φάση. Άρα δεν μπαίνει να παίξει. Το ίδιο και το Ζαμπά. Δεν είναι καλά ο Ζαμπά. Θα μπορούσε να παίξει χθες. Εγώ είχα και στο live του ΠΑΟΚ 24 είχα μηνύματα να μπει ο Ζαμπά, να μπει ο Στοχ.
Μα άμα δεν είναι καλά ο παίκτης, τον οποίο τον βλέπει καθημερινά προπονητής, δεν θα μπει. Το είπε προχθές και ο Αβέλ Φερέιρα στη συνέντευξη τύπου. Ότι δεν με ενδιαφέρει μόνο η τακτική ή μόνο η φυσική κατάσταση. Είναι ένα μείγμα αυτό. Αν ένας παίκτης είναι καλά από πλευράς φυσικής κατάστασης, αλλά τακτικά δεν μου δίνει αυτά που θέλω, δεν θα μπει. Είναι ξεκάθαρο. Οπότε δεν μπορείς να έχεις παράπονο, δεν παίζω ή παίζω. Αν δείξεις πέντε πράγματα, μπορεί και να παίξεις. Θα παίξεις. Στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αν μέσα στη χρονιά θα προκύψει κάτι τέτοιο, οι άνθρωποι πρέπει να ασχοληθούν με αυτό, θα ασχοληθούν. Που είναι ο Φερέιρα, το team του και όλος ο ΠΑΟΚ. Αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Παιχνίδια υπάρχουν, όπως και να έχει. Ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει και στο πρωτάθλημα, θα έχει κανονικά πολλά παιχνίδια, θα έχει και τον έξτρα γύρω στο τέλος, θα έχει και το κύπελο. Μακάρι και να τα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος. Όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Αλλά το μήνυμα που περνάει ο Φερέιρα σε αυτή τη φάση είναι ξεκάθαρο σε όλους. Και η οικογένεια Σαββίδη, μάλλον και ο Αβέλ Φερέιρα. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε, θα τα καταγράφουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει επιστροφή στον χρόνο, να κάνει ο ΠΑΟΚ άλλα πράγματα γενικότερα στο σχεδιασμό του, ούτε να προσεγγίσουν αλλιώς οι παίκτες τα μάτς με τη Σλόβαν. Εγώ δεν είχα ένα θέμα να μαλώσω και με φίλους μου που ήταν της άποψης, έλα μωρέ, 4 θα φάει Σλόβαν. Το έλεγα και στον αέρα, μια χαρά ομάδα είναι η Σλόβαν. Βέβαια, το να δεχτεί ο ΠΑΟΚ 2 γκολ δεν το περίμενα. Ναι. Είχαμε όλοι στο μυαλό μας το χειρότερο σενάριο θα είναι για ένα γκολ. Και να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ το είχαμε στο μυαλό μας ότι ο ΠΑΟΚ θα προηγηθεί, ναι, 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 και θα ισοφαριστεί, αλήθεια, θα μειωθεί σε 2-1 το σκορ και κάπως έτσι. Αυτό που έγινε 0-1 η Σλόβαν με το Μετβέντεφ να δηλώνει ότι ήθελα να κάνω σέντρα. Αλλά ήμουνα μόνος μου και σούταρα. Δηλαδή, ναι, σε παρακαλώ, εσύ αγάπη. Ναι, σε παρακαλώ. Εκείνη η φάση πραγματικά είναι λες και. Εμείς το λες από πάνω, λες και το βλέπεις, ρε παιδί μου, να έρχεται. Εμφανίστηκε δηλαδή τώρα από το πουθενά ο δεξιός μπακ τη Σλόβαν και ήθελε να κάνει σέντρα και δεν είχε αντίπαλο και έκανε ένα σουτ και πήρε μπάλα αυτό το φάλτσο και ο Πασχαλάκης. Περίμενε ήταν σέντρα, εκτός αλλά θέσης ήταν εκτός, και. Ναι. Εντάξει, και μετά γίνεται αυτό που γίνεται κυρίως χάρη στο Σβιντέρσκι. Ρίχνει μια άλλη άβρα, δίνει μια άλλη άβρα στην ομάδα. Το γυρίζω πάκου μέσα σε 2 λεπτά. Η τούμπα βράζει και γίνεται μια φάση κανονικό μπιλιάρδο. Ναι. Δηλαδή η μπάλα έφυγε από τα πόδια. Δεν θυμάμαι ποιος παίκτης έκανε την πρώτη. Όχι πάσα. Του ήρθε κόντρα, πήγε η μπάλα στον Ντεμάρκο. Ουσιαστικά έφυγε με τόση δύναμη πάνω του που πήγε στα δίχτυα μετά μόνο με την επαφή. Και πάλι με το 2-2 πιέζει ο ΠΑΟΚ, χάνει ευκαιρίες, δεν του δίνεται πέναλτι. Παίρνει το προβάδισμα στο τέλος, ξαναχάνει ευκαιρίες. Και εδώ κολλάει αυτό που λες και για την τύχη, ρεσί. Γιατί σκέψου λίγο. Σε μια αντίστοιχη φάση έφαγε τον γκολ με τον Χούντελαρ που χτύπησε από τον Βαρέλα, χτύπησε στον Χούντελαρ, μπήκε μέσα. Και είδες πούμε εκεί τη φάση του Λιμιού που γίνονται 700 καραμπόλες και μπάλα αντί να μπει, βγαίνει. Σωστό, απλώς αν δεις μόνο τη διαιτησία και την ατυχία ή την τύχη της Σλόβαν. Κινδυνεύει να μην πάρει το μάθημα. Όχι, άλλο αυτό. Που αφορά την ομάδα. Άλλο κομμάτι αυτό. Η ομάδα σε κάποια φάση είχε καταγεγραμμένες 100 επιθέσεις προς τα καρέ της Σλόβαν. 100 επιθέσεις. Οι μισές τελείωσαν με σέντρα που κατέληξαν out. Εσύ μόνο τα corner να δεις. Θα πεις ότι δεν μπορεί να έχει κερδίσει τόσα corner και ένα να μην το έχει εκμεταλλευτεί κι όμως. Η κεφαλιά του άκουμα από corner δεν ήταν. Ναι, και του Βαρέλα. Του Βαρέλα μετά ήταν όλε άστοχε. Κράτη και του Βαρέλα να πω που εντάξει, ουσιαστικά δεν κινδυνεύσε. Δεν τι εκμεταλλεύτηκε όμω. Ναι, δεν μπορούσε να. Μα σε κάποια φάση φάνηκε να σου δίνουν στημένα χωρίς να το σκέφτονται οι παίκτες της Σλόβαν. Δηλαδή έδιναν συνέχεια κόρνερ. Το έκαναν αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, εννοείται πως δεν μένουμε σε αυτό, σου λέω. Απλά υπάρχει και η τύχη σίγουρα, αλλά δεν μένει σε αυτό. Ας τα πάρουν τα μηνύματα όλοι. Όλοι. Γιατί η χρονιά τώρα ξεκινάει. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχος της λέξης κατατροπής. Δεν μπορώ να το πω. Είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Και οικονομικό, όχι για την βιωσιμότητά του, εγγυάται για την Ιβάν Σαββίδης, για την ευχέρειά του να κάνει μεταγραφές. Μεγάλο πλήγμα και στο πρεστής. Τεράστιο πλήγμα. Πλήγμα και στο αγωνιστικό, μόνο ζημίες μετράει ο ΠΑΟΚ. Τώρα αν σε βάθος χρόνου, πολύ βάθος, αποδεικτεί ότι ο ΠΑΟΚ με ένα μάτς την εβδομάδα, άντε δύο όταν έρθει ο του κυπέλου,
εκμεταλλευτεί μια κούραση του Ολυμπιακού, εάν υπάρξει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά τώρα που μιλάμε, μετράει μόνο ζημίες. Καταστροφή δεν είναι. Η ομάδα έχει ό,τι χρειάζεται και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να κάνει ξανά όλο τον κόσμο περήφανο. Γιατί έχει ένα ρόστερ που έχει ατέλειες αλλά είναι πάρα πολύ ισχυρό, έχει ένα προπονητή φιλόδοξο και ικανό, έχει την οικογένεια Σαββίδη που πραγματικά μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερα στην ομάδα. Άρα δεν ήρθε η κατατροπή του κόσμου. Είναι ένα μεγάλο πλήγμα, είναι ένα μεγάλο χαστούκι που πρέπει ο ΠΑΟΚ να μείνει όρθιος και να βγει πιο δυνατός. Εντάξει, ξέρω ότι είναι κλισέ, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολύ δύσκολες στιγμές και ήθελα να γράψω πολλά πράγματα χθες το βράδυ, αλλά να σου πω την αλήθεια, με συγκλώνησε η είδηση για το χαμό της κορούλας του... Ναι, του Λουίς Ενρίκη. Του Λουίς Ενρίκη. Σε 5 μήνες. Και εκεί την ώρα λες... Εντάξει. 9χρονο κοριτσάκι σε 5 μήνες έφυγε τη ζωή. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα είναι πιο σημαντικά. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι παιδιά το πιο σημαντικό δεν είναι το ποδόσφαιρο στη ζωή μας. Ναι. Είναι να είμαστε γεροί και εμείς και οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν, η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, γενικότερα οι άνθρωποι που αγαπάμε. 9χρονο κοριτσάκι να φεύγει έτσι από τη ζωή. Είπαμε, είναι η ζωή πολύ σκληρή. Δεν σταματάει η ζωή μας πουθενά. Καλός ή κακός, κοιτάς μπροστά. Μπορεί να περάσεις δύσκολα, μπορεί να χρειαστεί να περάσεις ανάμεσα από συμπληγάδες και δύσκολες καταστάσεις, αλλά πρέπει να βγεις από αυτό όσο γίνεται πιο αλόβητος, αν δεν θέλουμε να πούμε τη λέξη δυνατός. Οπότε στον δικό μας κόσμο του ποδοσφαίρου και του ΠΑΟΚ θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει τα μαθήματα, να μην ξανακάνει τα ίδια λάθη στο άμεσο και στο απότερο μέλλον, γιατί πραγματικά αδικεί τον εαυτό του, ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τον αδικεί. Τον αδικεί γιατί υπάρχει η οικονομική δύναμη να χτίσει ακόμα καλύτερο ρόστερ, υπάρχει η δυνατότητα οι προσπαθίες να παίζουν καλύτερα. Γενικότερα υπάρχουν παντού δυνατότητες. Παντού. Και το εγχείρημα του ΠΑΟΚ TV είναι ενδεικτικό. Που επουδενή για μένα δεν θα πρέπει να μειωθεί η θέληση και η επιθυμία του κόσμου να στηρίξει αυτό το εγχείρημα, γιατί είναι άλλη ιστορία το ένα και άλλο το άλλο. Το ΠΑΟΚ TV πρέπει να στηριχθεί και αν μπορεί ο ΠΑΟΚ από τη νέα χρονιά να το εξελίξει ακόμα περισσότερο, θα είναι πάρα πολύ καλό για την ομάδα. Εγώ έχω στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια αγάπη, αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ σε 1-2 χρόνια να το κάνει ψηφιακό κανάλι, δορυφορικό. Mm-hmm. Να πληρώνεις μια συνδρομή 20 χρόνια, για μένα αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, και με ένα ποσό 20 ευρώ το μήνα για παράδειγμα, να μπορεί κάποιος πολύ πιο εύκολα, απλά ανοίγοντας την τηλεόραση, να βλέπει το ΠΑΟΚ TV, να υπάρχει μέσα το ποδόσφαιρο, να υπάρχει μέσα το μπάσκετ, να υπάρχει το βόλεϊ, να υπάρχει το πόλο, να υπάρχουν τα παιχνίδια των ακαδημιών, του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, όλων των αθλημάτων και να είναι ένα κανάλι που θα παίζει 24 ώρες ΠΑΟΚ. Και όλα τα παιχνίδια ζωντανά, όλα όμως, γιατί το να είναι η ομάδα μπάσκετ στην ΕΡΤ, στην ΝΟΒΑ, δεν ξέρω που είναι, και να παίρνει το χρόνο 200-250.000, πάρω τα εγώ και κούρευτο. Όλα λοιπόν στο ΠΑΟΚ TV. Αν μπορούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να το κάνουν άμεσα σε 1-2 χρόνια, γιατί πραγματικά θέλει πολλή δουλειά, και να έχουμε ένα κανάλι που θα δείχνει 24 ώρες ΠΑΟΚ με εκπομπές, με συνεντεύξεις, με αφιερώματα, με παλιούς αγώνες, θα έχει κάνει ο ΠΑΟΚ ένα τεράστιο άλμα και δεν θα μπορεί να το φτάσει καμία ομάδα. Και θα αναγκαστούν όλοι να το μιμηθούν, αλλά καμία δεν θα έχει την επιτυχία του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, αυτά και για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος. Παρέα με τα Νάκη ήμασταν και σήμερα. Τα ΝΑΚ, τα οποία βρίσκεται ό,τι θέλετε για παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες, είτε στο νέο κατάστημα της Μυστική Μαρσοτέλους, είτε πλατεία Αγίας Σοφίας, Mediterranean Cosmos, Ελευθέρης Βενιζέλος, αν ταξιδεύετε, και φυσικά NAC.gr με δωρεάν προστολή και άλλαγες σε όλη την Ελλάδα. Έρχονται όλα στο χώρο σας πάρα πολύ εύκολα. Και η Data Labs ήταν μαζί μας, κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια και στην πληροφορική, για όσους θέλουν να γίνουν experts στην πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασίας. Σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξης λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου, γενικότερα ό,τι χρειάζεται για να αποκτήσετε μια πολυεπίπεδη γνώση
αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Πληροφορίες στο 2310-22-29-62, datalabs.edu.gr και στα γραφεία της Datalabs στο κέντρο της πόλης, Εθνικής Αμήνης 14α. Οτιδήποτε προκύψει θα το διαβάσετε μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Την Κυριακή θα είμαστε στην Τούμπα από νωρίς. Θυμίζω 7 η ώρα το απόγευμα η σέντρα ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Το δικό μας ραντεβού μέσω του Λίπερο 107,4 ανανεώνεται για τη Δευτέρα, λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Ψυχραιμία γενικότερα. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.